Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει με τη γνωστή συνταγή τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, τώρα που δεν υπάρχει το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σου δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 η επικοινωνία μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, η ΔΕΜΗ στο Facebook, σελίδα μας το Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε μηνύματα όπου θέλετε οι φίλοι που μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό.
Παρέα με τη Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, την κορυφαία, την καλύτερη, με τις καλύτερες τιμές. Δεν το λέμε εμείς, το λένε όσοι την επισκέπτονται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, με τα περισσότερα μοντέλα έτοιμο παράδοτα, με τα περισσότερα για να τα δοκιμάσετε, να τα οδηγήσετε και να δείτε αν είναι αυτά τα οποία σας ταιριάζουν, και με μια καινούρια σούπερ προσφορά, το Hyundai i20 με 10.490 ευρώ το κάνετε δικό σας, κλεβώντας τώρα στο 2310-596-596 μόνο στη Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Μετρόπολης ξεκίνησε και δίνει ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις λοιπόν έχουν ξεκινήσει, 45, δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεά ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη της συμμετοχής σας συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Παράλληλα, συντονίσου το Μετρόπολης 95,5, καθώς 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4, μόλις ακούσεις το όνομά σου, δεν χάνεις χρόνο, τηλεφωνείς αφού είσαι ο εκλεκτός, λες Βόλτον και κερδίζεις αυτόματα το ρεύμα για ένα χρόνο. Τηλεφωνείς στα 390 με το που ακούσεις το όνομά σου, μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, 3 και 4, δηλαδή σε μία ώρα από τώρα, θα βγάλει η κληρωτίδα ένα τυχερό όνομα. Θα επικοινωνήσει ο φίλος που θα ακούσει ή η φίλη το όνομά της, θα πει Βόλτον και αυτόματα θα κερδίσει το ρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Και μην ξεχνάς ότι και μόνο η συμμετοχή σου, η οποία δεν κοστίζει τίποτα, κερδίζει δώρο για όλους, ένας μήνας δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας, Powered by Volton, γιατί είναι ρεύμα εμπιστοσύνης. Είναι μεσημέρι και αν πεινάζετε liberas.gr, περισσότερες από 2.500 προσφορές μπορείτε να διαλέξετε να γευματίσετε τώρα. Αν δεν έχετε κατεβάσει σχετικό application, κάντε το τώρα είτε στο tablet είτε στο κινητό σας. Λοιπόν, Κωστή, τα ψέματα τελειώσανε. Σήμερα το βράδυ... Τα ψέματα ποτέ δεν τελειώνουν. Όχι, λέω, τα ψέματα τελειώσανε. Ναι. Σήμερα είτε τα καταφέρει είτε όχι η εθνική μας ομάδα, θα το ξέρουμε. Το Γιβραλτάρ βέβαια αντιμετωπίζει μια ομάδα. Ποιο? Το Γιβραλτάρ. 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 Γι, γάμα, γιώτα, βήτα, ρο, αλφα, ταφ, αλφα, ρο. Πού παίζουμε? Στο Καραϊσκάκι. Θα κερδίσουμε. Ναι, πολλοί λένε ότι έχουν γίνει ένα σωρό εκπλήξεις. Γιατί να μην γίνει και τώρα? Τι να γίνει τώρα, δηλαδή? Ο Σκίμπε λέει ότι δεν συνεχίζει την εθνική ομάδα. Ποιος το είπε? Δεν θα ανανεώσει. Ο ίδιος το είπε. Mm. Ναι. Δηλαδή δεν θα πάει στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να μην πάει. Άρα, άμα πάει στο Μουντιάλ, είναι επιτυχία. Δεν πιστεύει ότι θα πάει η εθνική. Θέλει να πει κάτι ο ποιητής με αυτό? Κοίταξε, ο Σκίμπε, πέρα από κάτι μανατζεριλίκια να πούμε και κάτι πονηρά που κάνει, ας πούμε, και τα λοιπά, που τα κάναν όλοι οι προπονητές. Ναι. Και ο Σάντος έκανε για να κονομάει ο ΠΑΟΚ, έπαιρνε παίκτες από τον ΠΑΟΚ και έπαιρνε ο ΠΑΟΚ λεφτά. Έτσι δεν ήταν? Όλοι κάνανε τις αυτές τους, αλλά. Δεν ξέρω ποιοι κάνανε. Το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι ένα κομμάτι δυσαρέσκειες. Μια Ελλάδα η οποία δεν παράγει παίκτες. Αν εξαιρέσεις τους τερματοφύλακες και τους center back που βγάζει και κατά κάποιο τρόπο εδώ ελληνοποιήσαμε χαμάλι, να τον κάνουμε Έλληνα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί ένα δείγμα. Πρόβλημα στα χαφ. Μα αν μια χώρα ελληνοποιήσει ένα center for, ο Αντετοκούνμπο, όπως το λένε ο μαύρος. Αντετοκούνμπο. Ναι, αυτός ο μαύρος ο άνθρωπος έγινε Έλληνας, λευκός, αλλά ήταν σε κέρια θέση να πούμε. Σκόρερ, έκανε τη διαφορά. Εάν τώρα η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο κάνει το χαμάλι Έλληνα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει Έλληνα χαμάλι. Που η Ελλάδα βγάζει χαμάλι. Χαμάλιδες δεν μπορεί να βγάζει. Σέντερ μπακ δηλαδή, βγάζει. Δηλαδή αν το πάει συγκριτικά. Αν το εξάρι της Εθνικής είναι ελληνοποιημένος, ουσιαστικά τι λέει? Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα σέντερ φορ, το Μήτρογλου. Εάν ο Μήτρογλου τον πιάσει σκολικοειδίτιδα. Περίμενε. Κάτσε ρε κόκκινο, μισό λεπτό. Για το Σκίμπε μιλάμε. Εάν τον Μήτρογλου τον πιάσει σκολικοειδίτιδα. Έχει εκεί πέρα παίκτη άλλον? Τόσο καλό, όχι. Γιατί έχει και τόσο κακό? Έχει τίποτα μέτριο? Ο Βέλιος είναι βρωμοποδαράς. Βρωμάνε τα ποδάρια του. Διαφωνώ. Εσύ διαφωνείς γιατί δεν κάνει δημόσια σχέση. Ο άνθρωπος είναι σε αθλία κατάσταση. Ο Βέλιος. Ο Κλάους είναι μαγεμένος.
Είναι το βλέμμα του να πούμε αλλού. Ναι. Είναι σαν να είναι σε άλλο σύμπαν. Ναι. Ναι. Ποιον άλλο center for, έχει άλλο center for η εθνική ομάδα. Φίλε, δεν έχει άλλο center for. Ο Καρέλης δεν μπορεί να παίξει. Ο Καρέλης τι να παίξει, center for. Ναι. Όχι, δεν είναι ο Καρέλης center for. Okay. Ο Καρέλης είναι extreme και μπορεί να παίξει ως δεύτερος for σε 3-5-2, 4-4-2 και κάνει το δεύτερο στο μεγάλο χώρο. Okay. Άλλο ήθελα να πω. Ναι, παρακαλώ. Τι. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Δεκάρι έχεις. Ευχαριστώ που με αφήνεις να τελειώσω. Άλλο θέλω να πω. Εκεί που σου λέω, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πει. Το δράμα ποιο είναι. Ποιο είναι το δράμα. Το 2004 ναι. Είχαμε τόσο καλά χαφ. Ναι, πολλά. Που απορρίψαμε, καλά, απορρίψαμε. Που απορρίψαμε δύο από τους κορυφαίους. Ζήκο και Σολτίδη. Πολύ ωραία. Και λες, σωστό, ναι, σωστό. Μείναν έξω αυτοί οι δύο. Μήνα. Αλλά είχε Ζαγοράκι, είχε Μπασινά, είχε Καραγκούνι, είχε. Σάρτα, είχε. Είχε ναι. Ρε φίλε, ναι, ναι. Παναγιά στα μάτια. Τώρα βλέπεις ναι. Ότι στόπερ έχεις καλύτερα από ό,τι είχες τότε. Βέβαια εκείνοι είχαν πιάσει το απόλυτο. Και ο Δέλλας και ο Καψής. Ναι, ναι, και έχεις, τα υπόλοιπα έχεις, παιδιά. Ναι, ναι, σωστό. Αλλά τώρα έχεις δηλαδή στόπερ της Παναγιάς στα μάτια. Στόπερ να θέλεις. Τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα. Έχεις ένα Αλβανό, τον έκανες Έλληνα, τον Καπίνο. Σηκώνει κουβέντα. Αλβανό, τώρα να σου πω κάτι. Είχε Αλβανό. Και ο Βλαχοδήμος του Παναθηναϊκού παίζει την Εθνική Γερμανία. Τι άλλο κάτω, το δίρουμε. Γερμανός είναι. Βλαχοδήμο το λένε. Και άμα το λένε γιατί Βλαχοδήμο. Δεν το λένε. Η μάνα του τι είναι. Βλαχοδήμα είναι. Προφανώς είναι ή ο πατέρας του ή η μάνα του είναι Έλληνες. Και... έχει ελληνικές ρίζες το παιδί. Γερμανός είναι. Δικαίωμά του να είναι ό,τι θέλεις. Ναι. Τι θα πούμε στους Γερμανούς, μας πήρα τον Έλληνα και τον κάνατε Γερμανό. Ναι. Καθένας όπου Γερμανός Βλαχοδήμος δηλαδή. Όπου μάλιστα. Κουστάρει ανήκει. Εκεί θέλει να παίξει. Εκεί καλά κάνει και παίζει. Όπως αισθάνεται. Αυτό θα συζητάμε το. Ο Καπίνο ήθελε να παίξει Εθνική Ελλάδος, θα παίξει. Αλβανός. Ο Βλαχοδήμος τι είναι. Γερμανός. Αφού έχει ελληνικό επίθετο, πώς είναι. Πώς νιώθει. Ωραία. Ο άλλος νιώθει Έλληνας ο Καπίνο. Αλβανός είναι. Νιώθει Αλβανός. Δεν πω, νιώθει Αλβανός. Κανένας Αλβανός δεν νιώθει Έλληνας. Δηλαδή, ειδικά οι Αλβανοί. Γιατί να νιώσει Έλληνας ο Αλβανός. Αν ένιωθε Αλβανός, θα πήγαινε σαν τον κάτσι στην Εθνική Αλβανία. Δεν τον συνέφερε. Ρε εσύ, άστρα τον πρόλογο. Να σου πω κάτι. Αν πιστεύεις ότι νιώθει Αλβανός, πες τον εσύ ότι νιώθει Αλβανός. Νιώθει Αλβανός, αλλά το συμφέρει να παίζει στην Εθνική Ελλάδος. Γιατί εκεί κορομάει. Και ο Κάτσι ήθελε να γίνει Έλληνας, δεν τον κάναν και πήγε στην Εθνική Αλβανία. Καλά. Και κορομάει από εκεί. Στάσου ρε κόκκινο, ο Κάτσε δεν ήθελε να γίνει Έλληνας. Καλά, αυτό είναι μια συζήτηση ανούσια. Γιατί είναι ανούσια. Και δεν οδηγεί πουθενά. Τι το συνέφερε τον Κάτσε. Δεν οδηγεί πουθενά. Όχι, οδηγεί. Τον Κάτσε το συνέφερε. Οι νατουραλιζέ ποδοσφαιριστές. Οι νατουραλιζέ ποδοσφαιριστές είναι ένα φαινόμενο το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι θα πει νατουραλιζέ, δηλαδή. Δηλαδή, βλέπεις ότι παίζουν μαύροι στην Αυστρία. Ναι. Στη Γαλλία θα μου πει και τόσε απικίες στην Αφρική. Εντάξει. Όχι ναι. Τι αλλάζει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις ότι παίζουν μαύροι στη Γερμανία. Ναι. Βλέπεις ότι οι Πολωνοί γινόταν Γερμανοί. Πώς το ερμηνεύεις αυτό. Συμφέροντα. Παγκοσμιοποίηση και συμφέροντα. Συμφέροντα. Ρε. Άρα λοιπόν. Συμφέροντα. Ποιες εθνικές ομάδες δεν υπάρχουν. Ρέση. Δεν θυμάσαι. Κατεργήστε τα εθνόσημα. Δεν θυμάσαι. Άκου λίγο. Κατεργήστε τα εθνόσημα και τους εθνικούς ύμνους. Πάει. Τελείωσε. Αυτό δεν καταργεί. Τι είναι άλλο. Καταργήστε του. Όταν ο Ζέκα γίνεται Έλληνα. Στο παρελθόν. Όταν ο Βλαχοδήμος είναι Γερμανό. Όταν ο Ποκολόκο, α πούμε, μπορεί να γίνει Αλβανό. Όταν εκείνη όταν εκείνη τρομερή ΑΕΚ είχε πάρει το κύπελο κυπελούχων στο μπάσκετ ναι. Με 50.000 κόσμο σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι, ναι. Είχαν κάνει το ραμπίδι Έλληνα. Ποιον? Το ραμπίδι Έλληνα. Μαζί με τον Αμερικάνο. Ο Αμερικάνο ήταν Έλληνα. Αφού ήταν Αμερικάνο. Ο ραμπίδι όμω δεν ήταν Έλληνα. Τον ναι. Κάνανε Έλληνα. Τον κάνανε. Τη δεκαετία του 60 και του 70. Πολλοί Λάτιν ποδοσφαιριστές βαφτίζονταν ναι. Έλληνες. Άρα λοιπόν. Τη δεκαετία του 80. Παίξανε όμως. Πολλοί Σέρβοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Καλαθοσφαιριστές, με συγχωρείτε. Βαφτιζότανε Σέρβοι γενικότερα από την πρώην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία για να μην αδικήσουμε. Ρε, μην την πάμε την κουβέντα, ρε. Μισό. Βαφτιζόταν Έλληνες. Που καταλήγουμε, ρε, κοκκινέ. Το ίδιο έκανε και πολλοί. Για το Σκίμπε είπε ότι δεν κάνει και την πήγε στην κουβέντα 40 λεπτά αλλού να πούμε. Ο Σκίμπε λοιπόν ή έχει καλύτερη πρόταση, καλύτερο μάνατζερ και βλέπει ότι η εθνική ομάδα δεν παράγει παίκτες. Και γιατί δεν παράγει παίκτες. Ξέρεις γιατί δεν παράγει παίκτες. Γιατί στις ομάδες μας ναι. Δεν προωθούνται τα Ελληνόπουλα. Ναι, ποια Ελληνόπουλα. Αυτά τα οποία βγαίνουν από τις ακαδημίες. Αφού δεν έχει Ελληνόπουλα. Αυτά τα οποία βγαίνουν από τις ακαδημίες είναι μάπα για ακαδημίες. Γιατί εν καιρό κρίσεως. Ναι, ναι. Εν καιρό κρίσεως. Που δεν βγάζει παίκτες. Όπως παλαιότερα πριν. Βγάζει παίκτες. Όπως παλαιότερα πριν το 8. Ναι. Μου λέγανε πολλοί υπεύθυνοι ακαδημιών. Ότι ξεχωρίζουν τα παιδιά τα οποία είναι από Αλβανία ναι. Ή άλλο θα πει γιατί είναι, μυρίζουν ναι. Χορτασίλα τα Ελληνόπουλα. Ναι, ναι. Τώρα εν μέσω κρίσης πάρα πολλά Ελληνόπουλα δίνουν πολλά περισσότερα γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες για να παίξουν ποδοσφαίρο. Οι ακαδημίες. Αλλά δεν προωθούν. Οι ακαδημίες ρε κόκκινε.
οι ακαδημίες. Δεν μπορεί να βγει παιχταράς από τις ακαδημίες. Σπάνια βγαίνει. Και πώς οι εθνικές μας ομάδες των Under 17 και Under 19. Οι Under 17 και οι Under 19 και 20. Σε ακαδημίες είναι δηλαδή. Πώς φτάνουν. Τα χωριά είναι. Και από ακαδημίες. Και σε ακαδημίες. Και από ακαδημίες. Στην ακαδημία πάει ο παπάς, πληρώνει, βάζει το του νταμπάνι το γιο, παίζει μπάλα. Λοιπόν, στην Αλάνα. Αυτό είναι ένα λάθος. Στην Αλάνα. Στην Αλάνα υπήρχε μπούλινγκ, φίλε. Ο χοντρός δεν μπορούσε να παίξει μπάλα. Ο χοντρός πήγαινε στο Κατηλανάφτη και έλεγε το ρουφιάνευε τον παίχτη των άλλων. Τον πιτσιρικά. Ναι. Έχεις εμπειρίες. Έχω εμπειρία εγώ τι. Λοιπόν, εκεί πέρα, στην Αλάνα, στα Μάρμαρα, εδώ στο διοικητήριο, στη Τούμπα, δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, υπάρχει το μπούλινγκ του χοντρού. Στις ακαδημίες πάει ο κάθε του δαμπάνης και πληρώνει και χαλάει την όλη ιστορία. Και ξεχωρίζουν κάποια παιδιά. Δεν παράγουμε όμως παίκτες από την ακαδημία. Σπάνια ακαδημία βγάζει παίκτες. Υπάρχουν ακαδημίες που βγάζουν. Αλλά δεν βγαίνουν τόσοι όσοι βγαίνουν από τις Αλάνες. Κατανοητό. Η Αλάνα, το χωριό, η Κοπριά στο Πέλμα, το χώμα, τα τσιμέντα του διοικητηρίου βγάζουν παιχταράδες. Οι ακαδημίες δεν βγάζουν παιχταράδες. Πώς θα γίνει. Τι να κάνουμε τώρα, με το ζόρι να τις βγάλουμε. Να πας μια βόλτα από ακαδημίες, να δεις τι γίνεται. Έχει κάτι και καζανοκέφαλο σαν και εσένα. Να δεις λίγο τι γίνεται. Τι να γίνεται, ρε. Να κάνεις μια βόλτα. Τι γίνεται. Μόνο σου αναδεικνύεις και λες ότι οι ομάδες πρέπει να κυκλοφορεί το χρήμα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν. Και ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσοι ατάλλαντοι πάνε στις ακαδημίες. Για να πάει το παιδί να αθληθεί. 6, 8, 10 χρόνων να αθληθεί το παιδί. Να αθληθεί το παιδί. Πόσοι ατάλλαντοι πάνε να παίξουν box. Έρχονται προπόνηση στο δάσκαλο. Τι να τον πει ο δάσκαλο, δεν σε παίρνω. Κάνει μια ώρα να χτυπήσει το ένα χέρι και 10 ώρες να χτυπήσει το άλλο χέρι. Χοντρός. Δεν στρίβει, δεν κάνει. Δεν μπορεί να αθληθεί αυτός. Στην Αλάνα όμως δεν μπορεί να πας χοντρός και εγώ χοντρός λέμε να παίξουμε, να μας πετάξουμε τις κλωτσιές έξω. Έτσι γινόταν. Είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι τις παρούσεις. Δεν τις παρούσεις. Ναι. Υπάρχει πολύ απλή απάντηση. Όπου οι γονείς θα πηγαίνουν όπου είναι μόδα, όπου ακούγεται περισσότερο μια ομάδα και ευελπιστούν να γίνει το παιδί τους ποδοσφαιριστής. Ναι. Λοιπόν, η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά έχοντας εικόνα από τις β' ομάδες και το πόσο καλά παρουσιάζονται στο πρωτάθλημα, κατά γενική ομολογία λέω ότι δεν είναι δυνατόν κανένα από αυτά τα παιδιά είναι δυνατόν να προωθηθεί. Εντάξει. Όταν φτάσουμε τα λίγα παιδιά να προωθηθούν, εκεί βλέπουν το μάνατζερ απέναντι. Άνα, μπράβο. Ναι. Και εκεί έχουμε και το δράμα. Ναι. Ένας πολύ ωραίος φίλος ακροατής μας έστειλε για την εθνική. Αυτή είναι του τάδε, μας τα είπε κιόλας. Ναι. Και σου λέει, για δες τι γίνεται. Ναι. Βέβαια, αν η εθνική μας πάει στο Μουντιάλ και πάει καλά, ναι. Δεν θα μας νοιάζει αν είναι μάνατζερ ή κανενός. Ναι. Γιατί εμείς οι κοινοί εθνικοί που είμαστε απ' έξω. Βλέπουμε το αποτέλεσμα και κρίνουμε μόνο εκ του αποτελέσματος. Ναι. Δεν βλέπουμε αυτά τα ψηλά σε εισαγωγικά χοντρά γράμματα. Ναι. Λοιπόν, ο Πρίγιοβιτς είναι ανάπηρος, ο Πρίγιοβιτς είναι παγοκολόνα, ο Πρίγιοβιτς μόνο με το κεφάλι βάζει γκολ, ο Πρίγιοβιτς τώρα, έλα μωρέ ποιος Πρίγιοβιτς τώρα, μπαίνει στο 74 ο Πρίγιοβιτς. Και γιατί δεν έπαιξε από την αρχή. Στο 76 το Παστέλος. Γιατί δεν έπαιξε και με το πόδι. Και με το πόδι. Γιατί δεν μπήκε από και την αρχή. Με το πόδι. Γιατί δεν μπήκε από την αρχή. Αναδεικνύω. Ναι, ότι. Το τι φαρμακόγλωσσα είσαι. Εγώ είμαι φαρμακόγλωσσα. Φαρμακόγλωσσα. Έτσι ο Πρίγιοβιτς, αλλιώς ο Πρίγιοβιτς, αν πας στο Βελιγράδι τώρα και πεις Πρίγιοβιτς θα σε φιλήσουν στο στόμα. Πετράνι, έβο πρίλικε, έβο στον Σέβο Βόλα, έβο Βόλα, γιατανούλα, γιατανούλα, σκεταμέστε και έτσι τη μήνουτ. Λόμι, λόμι, πας λόμι. Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς. Δεν ήταν ο Μανούσης. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος σε βιολογική κατάσταση είναι πολύ κακός. Βάζει κάποια γκολ με τον ΠΑΟΚ στα φιλικά εδώ πέρα του ΠΑΟΚ με το κεφάλι και μπαίνει στο 74 και βάζει το 76. Γιατί θέλω να τον πουλήσουν στον ΠΑΟΚ, τον Πρίγιοβιτς. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση ή δική σου ενημέρωση. Κάτσε ρε κόκκινε, άσε τώρα, τι επίσημη. Τώρα την επίσημη θα περιμένω να το γράψω στο site και να το πω. Γιατί θέλω να τον πουλήσουν. Αυτό, δηλαδή αν κάποιος μέσα από τη διοίκηση ναι, ναι. Σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει τον πουλάμε. Χρειάζεται να διαβάσω κάποιο site, δεν είναι επίσημη ενημέρωση. Όχι, δεν είναι επίσημη. Αυτό σου λέω. Επίσημη ενημέρωση είναι να βγει, να το γράψουν οι ρεπόρτερ κτλ. Δηλαδή, αν το πει λοιπόν, δεν είναι επίσημη. Όχι, δεν είναι επίσημη. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν είμαι και ρεπόρτερ, ούτε δημοσιογράφο είμαι. Εσύ είσαι. Θέλω να τον πουλήσουν τον Πρίγιοβιτς και μάλιστα. Και να πάρουν τον Μπέρκ. Να πάρουν τον Μπέρκ. Τα ξέρουμε αυτά.
Τα ξέρω γιατί τα παγώ. Εσύ δεν ήξερες, ο Κασιαμπής ανέβαλε την Κούριερ χθες. Τα μάθες, τον πήρες τηλέφωνο. Δεν απαντάς, ε. Δεν σε συμφέρει. Τέλος πάντων. Δεν με συμφέρει. Δεν σε συμφέρει. Γιατί δεν με συμφέρει. Γιατί οι τσιγκουναράδες δώσανε τελευταία στιγμή την Κούριερ. Δηλαδή, με ρε, το φίλε, απλό, να σου πω ναι. Κάτι. Γιατί χρεώνεις τώρα ανθρώπους. Λοιπόν, μπορεί να γίνει λάθος, δεν έχεις άδικο αυτό. Αλλά ρωτάω. Η καλή η ΕΠΟ, η άγια η ΕΠΟ, ναι. Δεν μπορούσε να το κάνει και να τα σφραγίσει τα δόντια. Δεν μπορούσε. Γιατί? Γιατί καθυστέρησε ο Ηράκλης. Θα φτάσανε. Πότε? Θα μπορούσε συμβιβαστικά να πει αργήσατε ρε παιδιά, τα σφραγίσουμε. Δημόσια σχέση έχετε στην ΕΠΟ? Όχι. Κάνα λαδώστε έχετε? Όχι. Πώς θα το κάνει? Έχετε κάνα να πει να χαμογελάσει? Κρίνω, ναι, κρίνει. Και βλέπω τις, αν υπάρχουν καλές προθέσεις ή όχι. Εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή δεν θα γινόταν κανένα παρανομία αν τα σφραγίζανε 5 ώρα το απόγευμα ή 8 ώρα το απόγευμα. Εγώ λέω ότι είμαι είπαν από κάτω. Λάθος μιλάω. Όχι, καλά μιλάς. Καμία παρανομία. Άρα να μην ναι. Το παίζουν άγιοι. Λοιπόν, εδώ το χορηγό σου. Εδώ, εδώ, εδώ. Να δεν θες το χορηγό σου, ε. Δεν έχεις κόπο να βάψεις σπίτι. Όχι ακόμα. Θα φωνάξεις το... τους δικούς μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι χρώματα χρησιμοποιούν. Αν το Θόδωρο λέω. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χρώματα με την υψηλότερη καλλιπτικότητα, πιστοποιημένα με κλάσ 1, με αντοχή στο πλήσιμο, υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex Classic. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex, στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου, στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίση, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει. Δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Με μουσική, χορό, ζωγραφική και με πολύ πολύ παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν φαντάζονται οι μικροί μας φίλοι έναν ονειρεμένο κόσμο. Εμείς τον κάνουμε πραγματικότητα με το Kids World. Επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos από 6 έως 21 Οκτωβρίου και διασκεδάστε με θεατρικές παραστάσεις, παιδικά εργαστήρια, ζωγραφική, κατασκευές, μουσική, χορό και πολλά άλλα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Οκτώβριος φέρνει δύο πράγματα. Βροχές και τα γενέθλια για τα 6 χρόνια των 7to7. Ετοιμαστείτε για βροχή από καφεδάκια και όχι μόνο. Μεγάλος διαγωνισμός με 60 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία μηνιαία κάρτα καφέ και από ένα θερμός. Πώς? Κάντε like στην επίσημη σελίδα 7to7 και comment κάτω από το διαγωνισμό τι αγαπάτε περισσότερο σε εμάς. 6 χρόνια 7to7. 6 χρόνια παρέα μαζί σας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του.
Οπτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Οπτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Οχ, ήρα. Καλημέρα, ήρθα για τα νερά. Την παραγγελία του Θεού. Τα νερά είναι εδώ. Ο Θεός λείπει, έρμηξε. Πόρτισε πάλι με αυτήν να καταλάβω. Λοιπόν, να συμπληρώσω τα στοιχεία, να μην σας καθυστερώ. Αποστολέας Διός, διεύθυνση αποστολέα Όλυμπος, παραλήπτης. Πού βρισκόμαστε? Στον Όλυμπο. Τι τη βλέπεις από εδώ πάνω? Όλη την Ελλάδα και βάλε. Ορίστε λοιπόν και η διεύθυνση. Και η τιμή. Αχ, θεϊκή. Αχ, θεά μου. Διός, το φυσικό μεταλλικό νερό από τον Όλυμπο. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχας χείου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 23 12 200 500. Τηλεφωνήστε τώρα. Κάθε κλέντι μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. 4 υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά. Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Πω, τι έχω πάθει ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα που καμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριές, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, πρόβλημα με χρηματοκιβώτια, κλειδωτείτε έξω το σπίτι, ό,τι και αν σας συμβεί, 85 27 27 έρχεται άμεσα, γρήγορα και οικονομικά να σας λύσει το πρόβλημά σας. 9.55 και όταν το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Να διαβάσω δύο μηνύματα πριν συνεχίσουμε. Διάβασε. Λοιπόν, να ανοίξει πρώτα. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος μας λέει: ο καθένας έχει τη δική του άποψη για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα οι μέντορες, κράχτες, αλλά εμείς σαν Έλληνες ξεχνάμε κάτι.
ότι είμαστε η Ελλαδίτσα, μια κουκίδα στο παγκόσμιο χάρτη και έχουμε καταφέρει σπουδαία πράγματα. Εθνική μας έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά και μας έβγαλε όλους τους δρόμους. Όταν το ζούσαμε, ήμασταν εκστασιασμένοι. Ύστερα από κάποια χρόνια, μας λένε κάποιοι σιγά μωρέ. Κι όμως, αυτό το πράγμα το ζήσαμε εμείς. Μόνο εμείς και αμφιβάλλον θα το ξαναζήσει ποτέ καμιά άλλη γενιά. Να εκτιμάμε κάποιες μεγάλες χαρές που ζήσαμε. Συμφωνώ. Ο Σωτηρίου λέει: Ραπτόπουλε σε μπαλαδόφατσα και ξέρεις πολλά. Αλλά αν διάβαζες ξένη λογοτεχνία, π.χ. Mary Shelley, θα ήξερες πως στο τέλος τα τέρατα στρέφονται ενάντια στο δημιουργό τους. Εγώ δεν την ξέρω ούτε τη Mary Shelley, ούτε τι κάνουν τα τέρατα. Εντάξει. Τα τέρατα ξέρεις τι κάνουν. Τη Mary Shelley δεν ξέρεις. Τα τέρατα. Ένα τέρας έχω δίπλα μου. Ναι. Δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πράγμα άξιο αναφοράς. Ναι. Το οποίο δεν υπέπεσε. Καταρχήν σήμερα έχουμε ματσάρες. Να πω ότι αν η Ελλάδα δεν κερδίσει. Ναι. Δεν περνάει. Ένα το κρατούμε. Ας μην περάσει. Βέβαια από την άλλη. Ας το αγοράσει το μάτσο. Από την άλλη. Λεφτά δεν έχουμε. Η ομάδα η οποία αντιμετωπίζουμε είναι τόσο υποδέστερη. Ναι. Που... Δεν πρέπει να το δέσουμε το μάτσο. Προφανώς. Να δώσουμε τίποτα, κάνα φράγκο εκεί. Τι απόδοση δίνει ο Άσος, πάει το μυαλό σου. Εγώ τώρα που έψαξα εδώ πέρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Ούτε το βρει. Κλειδωμένο. Είναι κλειδωμένο. Ναι. Ναι. Άρα θα το πάρει. Το 5-0 πόσο πληρώνει, ξέρεις. Αφού είναι κλειδωμένο, πώς θα έχει. Το 5-0 παίζεται. Πόσο το έχει. Πες μια απόδοση. 2-30. 1-85. 1-85 το 5-0. Το στήσαν στο γκολ, στο δηλαδή. Δηλαδή, λέτε, σκορ. Φίλε, ναι. Έχετε στήσει και το σκορ. Ποιο... Δηλαδή, όταν. Συγγνώμη, το πιο χαμηλό είναι το 5-0. Ναι. Το πιο χαμηλό. Το πιο... Θα πω τώρα να το δεις. Η πιο χαμηλή απόδοση στο ακριβές σκορ είναι το 5-0. Ναι. Και λες ρε φίλε, συγγνώμη. Δηλαδή, βουλωμένο γράμμα διαβάζουν ή κάτι ξέρουν. Και άμα είναι ένα 85, γιατί δεν το στείλουν στο 6-3 να οικονομήσουν αν το παίξουν. Είτε 5-3 είτε 6-3 είναι το ίδιο. Πόσο, ένα 85 δηλαδή. Όχι, λέω, είτε 5-3 είτε 6-3 ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό να έχει και το περιθώριο. Το 5 είναι 5-6. Γιατί δεν το στείλουν 6-3. Πόσο δίνει το 6-3. Το... Πάμε πάλι γιατί. Άντε πάλι. Είσαι ναι. Χαϊβάνι. Ναι, ναι. Και 6-3 είναι το ίδιο πράγμα. Πόσο είναι. Είτε 5-3 είτε 6-3 είναι το ίδιο. Πόσο δει. Θα δω το. Α, θα δει, είναι αυτό λέμε. Λοιπόν. Άσε τώρα το 6-3 και το 5-3, θα περάσει η εθνική ομάδα. Θα στείλουμε τον Κουλιανό εκεί πέρα να κάνει τον Έλληνα. Μαζί με τον. Ο Κουλιανό είναι Έλληνα. Θα πάνε εκεί οι τζαμπατζίδε του Φάρου να πούμε. Αυτός ο ίδιος ο τρομπετίστας εκεί πρέπει να έχει γερόμιστο αυτός. Εκεί συνέχεια με τα, λεφτά της ΕΠΟ να πούμε. 5-3, 150. 150. Για να μην το στήσω εγώ 5-3 ή 6-3. Και να πάω στον 85. Λοιπόν, άσε την εθνική, έχω εδώ θέμα για τον Ηρακλή. Δηλαδή τον Πρίγιοβιτς, τον τρίπλαρες τώρα που σε ξεφτέλησε. Τι με ξεφτέλησε ο Πρίγιοβιτς. Σε ξεφτέλησε ο Πρίγιοβιτς. Γιατί με ξεφτέλησε ο Πρίγιοβιτς. Έβαλε γκολ με το πόδι, ο κεφαλοσφαιριστής Πρίγιοβιτς. Ναι. Τι έκανε εσύ... τρίπλα, δηλαδή ατομική ενέργεια, πώς το έβαλε. Δηλαδή. Εσύ δεν βγαίνει να πει ότι. Πώς το έβαλε τον γκολ, ρε, ο πουλάκι μου. Βάλε βίντεο να το δει. Έκανε ατομική ενέργεια, σε ρωτάω, ναι. Όχι. Πώς το έβαλε. Μόλις μπήκε το κάρφος. Ράσε, πώς μπήκε τον γκολ. Ο οποίος είναι παλτό. Πώς μπήκε, ρε, δείξτε. Βάλε βίντεο και δεύτερο. Τι να δει, του τη φέραν μέσα και το έβαλε. Άντα, σου βάλω το βίντεο, το δει. Εντάξει, καλά. Τόσο άγχος μπορεί. Εγώ χθες έβλεπα κάτι μάτς, εδώ με έδειχνε ένας φίλος Μαριανός, τρία γκολ ο Δαλκίδης μέσα στην ΑΟΣ έβαλε. Και τι να πει αυτό, τι θα παιχταράς ο Δαλκίδης, είσαι τερφοράρα. Σε παρακαλώ πολύ, ρε κόκκινε. Σέντερ φορ που δεν έχει ατομική ενέργεια. Και τα λοιπά, του τη φέρουν και κάνει. Πρέπει να... Ο Χαριστέας. Ναι, ο Χαριστέας. Λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία. Βρε, στην ιστορία έχει μείνει. Σέντερ φορ μεγάλο δεν ήταν. Το ότι έχει μείνει στην ιστορία, έχει μείνει στην ιστορία. Και ο Αλεξιάδης έχει μείνει στην ιστορία. Οι σέντερ φορ οι μεγάλοι έχουν τρίπλα διήθηση, εκτέλεση με ποικίλου τρόπου. Δες τον κολ. Για να δουν τον κολ. Δες τον κολ. Πολύ ωραία. Βγαίνουν 3-3. Σε αντεπίθεση. Ναι. Πολύ ωραίο. Δεν έχει πόδι. Σε πρώτο χρόνο. Και αντεπίθεση και με εξωτερικό σε φάτσο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία τεχνική. Και με εξωτερικό στο φάτσο. Στο τελείωμα, βεβαίως. Πολύ ωραίο. Για δες το. Πολύ σε ωραίος. Αντεπίθεση. Ναι. Έχει μπει στο 74, το βάζει στο 76. Πολύ και ωραίο. Με εξωτερικό φάτσο. Πολύ ωραίο τελείωμα. Σε πρώτο χρόνο. Αν το έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μέση κτλ. Ναι. Δεν θα λέγαμε πόσα κιλά μπάλα ξέρει. Ναι. Μα... Δεν την κάνει με το καλάμι. Όχι, όχι, όχι. Την κάνει με το κουτουπιά από την εξωτερική μεριά. Εξωτερική μεριά και την στείλει στην άλλη γωνία. Ναι. Και αυτό το μπέκ το λες άμπαλο. Δεν το λέω, εγώ ούτε παοξής είμαι. Δεν το λέω άμπαλο ρε κόκκινε. Ούτε ερωτευμένο με τον Πρίγκιο. Είναι σκόρερ. Είναι σκόρερ. Είναι σκόρερ. Αλλά δεν μπορεί ρε φίλε να το κάνει αυτό. Όχι, όχι. Όταν βρει τα πατήματα. Δεν το είδε αυτό το γκολ. Τα πιο ωραία γκολ που έχουμε δει. Όταν πάρει τα βιολογικά του πατήματα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Βιολογικά πατήματα. Όταν αυτό. Ρε φίλε, αυτό το γκολ το πετυχαίνει σε. Ένα λεπτό. Σε αντεπίθεση. Ένα λεπτό. Σε αντεπίθεση. Μήπω τον Πάοκ δεν κάνω κάτι καλά. Λέω εγώ τώρα. Ναι.
Δηλαδή έχεις αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ναι. μπαίνει εκεί ναι. και σου βγάζει κόντρα επίθεση. Ναι. Και βάζει ένα γκολ που στέλνει τη Σερβία Μουντιάλ. Δεν ναι. είναι ένα γκολ, δηλαδή τα πόδια είναι βαριά. Ναι, μπορεί να μην είναι... το κάνει τεχνικά καλά, να το άγχος του και να το στείλει γι' αυτό. Χίλια δύο πράγματα. Όμως... Και δεν έχει 200 συμμετοχές, ναι. 100 συμμετοχές στην Εθνική Σερβία. Ναι. Ναι. Εξαιτίας του ΠΑΟΚ πήγε Εθνική Σερβία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και βάζει ένα γκολ υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Έτσι. Όχι από αυτά που τον έχουμε συνηθίσει στον ΠΑΟΚ να περιμένουμε στο κουτί. Ναι. Να... Και με το πόδι ακόμα. Έκανε σε μεγάλο με χώρο κίνηση. Σε μεγάλο χώρο κίνηση center for και μάλιστα σωστή. Και από πολύ δύσκολη θέση το παστελώνει. Όταν λοιπόν ο Πρίγιοβιτς. Λέω, μήπως δεν κάνουν κάτι καλά στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δεν κάνουν τακτική. Εντάξει. Στον ΠΑΟΚ δεν κάνουν τακτική. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, τακτική. Τακτική δεν κάνουν στον ΠΑΟΚ. Δεν δουλεύουν την τακτική. Αυτό είναι. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό. Κλείσε. Ο Μητυτζής τι λέει εδώ. Γιατί δεν κλείνει. Με συγχωρείτε. Τελείωσε το θέμα. Έχεις δίκιο. Πάει τελείωσε. Άλλο, λέγει. Ο Μητυτζής τι είπε. Ο όρος αποκλειστικής χρήσης του Καφτατζογλίου από τον ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει προκαλέσει από καιρό αντιδράσεις στη τάξη του Ηρακλή. Ο Ηρακλειδέας Σιριζέος και πρόεδρος Επιτροπής Διοίκησης του Σταδίου Απόστολος Μητυτζής ναι. δεν αντιλήφθηκε ωστόσο αντιδράσεις. Δεν έχω εισπράξει καμιά αντίδραση από πλευράς Ηρακλή. Αντιλαμβάνομαι ότι οι Ηρακλειδείς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα, διότι εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούν το Καφτατζόγλιο ως έδρα. Κατανοούν όμως ότι είναι εθνικό στάδιο και πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους. Λοιπόν, τι δεν... κατανοούν. Έτσι είπε ο Μητυτζής, δεν ξέρω, άμα θες να το πάρεις. Ποιοι είπε ότι κατανοούν. Ηρακλειδείς. Κατανοούν. Το δεν έχω εισπράξει αντίδραση σημαίνει ότι δεν έχω εισπράξει. Σημάνει. Ναι. Δεν έχω εισπράξει αντίδραση σημαίνει δεν έχω εισπράξει λεφτά. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν πληρώνει λεφτά στο Καφτατζόγλιο να το έχει. Κάποιοι θα μαζεύανε, λέει, λεφτά να δώσουν στο Καφτατζόγλιο. Και όρος αποκλειστικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο άλλος ο κοντός δίνει ένα εκατομμύριο. Τι δίνει? Ένα εκατομμύριο. Ή 900.000, θα με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Ή 900.000 ή ένα εκατομμύριο, δίνει ο κοντός. Δίνει ένα εκατομμύριο λοιπόν να φτιαχτεί το Καφτατζόγλιο και το θέλει για ιδιωτική του χρήση. Μόνιμη. Χωρίς άλλο συγκάτοικο. Αυτή είναι η ιστορία. Σωστό. Σωστό, ξεσωστό. Όποιος πληρώνει, τι να κάνουμε τώρα. Αφού πληρώνει. Άμα πληρώνει, δεν το πω εγώ. Σου λέει ο άλλος. Να σε ρωτήσω. Ρώταμε. Το ότι έγινε εισήγηση να πάει η εθνική στο Καφτατζόγλιο, σου λέει τίποτα? Ότι έγινε εισήγηση να πάει η εθνική στο Καφτατζόγλιο. Από ποιον έγινε η εισήγηση? Στην ΕΠΟ έγινε εισήγηση. Με ποιος την έκανε? Διοίκηση Γραμμένο έχουν μάθει. Άρα ο Γραμμένος θέλει να πούμε. Ναι. Του πιάσαν το Γραμμένο και του είπαν ότι ο ΠΑΟΚ, η Εθνική και οι δύο μαζί μπορούν να συντηρήσουν το Καφτατζόγλιο και να το αναβαθμίσουν χώρους. Δεν τα λες καλά. Δεν τα λέω καλά. Για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Για πες τα. Σιγά μη. Πόσα λεφτά χρειάζεται να γίνει δουλειά στο Καφτατζόγλιο? Λες εσύ ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Αν πάει και η εθνική ομάδα και δίνει αγώνες εκεί. Ναι. Πέφτουν λεφτά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αυτόματα. Ναι, αυτό λέμε, ναι, φίλε. Άρα δεν χρειάζεται να δώσει ο Ιβάν Σαββίδης ένα εκατομμύριο. Α, το λες δηλαδή ότι. Δηλαδή μπορεί να τα δώσει και να τα γλιτώσει ο Σαββίδης τζάμπα. Αυτό μου λες, πονηρά μιλάς. Μιλάω σωστά. Μ' αρέσεις. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να μην τα δώσει ο Σαββίδης, να τα δώσουν οι άλλοι για το Σαββίδη. Ναι. Και μπορεί να βγει τώρα ένα παοξής και να πει γιατί ρε κόκκινα δεν μιλάς. Δηλαδή ο Γραμμένος με το Σαββίδη που σου λέει ο Σαββίδης γλίτωσε με και από κάποια λεφτά. Εγώ σας είπα για την ΑΕΚ. Ναι. Πάρε και σε ένα κουρασάκι. Πάρα δηλαδή. Πολύ καιρό. Μάλιστα, ναι. Ότι βάφτισε η κυρία Δούρου ένα ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές. Γιατί θα χανόταν αυτό το ποσό. Ναι. Και να είμαστε. Όχι κυρία Δούρου, ο προηγούμενος, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ο Σγουρός. Ο Σγουρός, ναι. Λοιπόν, το είχε βαφτίσει επειδή τα ΕΣΠΑ όταν δεν τα χρησιμοποιήσεις, ένα κράτος δηλαδή, μια κυβέρνηση και αυτοί οι οποίοι τα δίνουν, ναι. χάνονται. Ποιος το είπε? Και είναι κακό. Εγώ στο λέω. Εγώ σου λέω ότι επί Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώσω, ρε καμπό. Όχι, μήρε κάποιον. Δεν είναι, δεν χάνονται. Χάνονται. Τα εισπράττουν τα κομματόσκυλα. Οι βρεφονιπιακοί σταθμοί χάσαν λεφτά από αυτό επί Νέας Δημοκρατίας. Θα βγει ο Σαμαράς να του πούμε ποιος από το κόμμα του τα έχει πάρει. Ναι. Άμα έχει τσίπα ο Σαμαράς. Μπορεί να έχεις ένα παράδειγμα. Όχι, δεν έχω ένα παράδειγμα. Και εγώ έχω 100. Ξέρω ότι βάλαν στο παντελόνι και τα έχουν στην Κύπρο τα λεφτά. Βγαίνει ο Σπανός. Ένα λεπτό ρε κόκκινε. Δευτερόλεπτα, μόνο. Ξέρω επί Νέας Δημοκρατίας ότι οι βρεφονιπιακοί σταθμοί χάσαν λεφτά από ΕΣΠΑ γιατί τα έβαλε στην τσέπη κάποιος. Ξέρεις πώς εκδίδονται τα προγράμματα ΕΣΠΑ? Πώς εσύ ξέρεις πώς τα παίρνουνε? Δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Γράφουν όμως πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ναι. Για την τάδε και τάδε και τάδε επιχειρηματικότητα. Δίνουμε... Τα λεφτά δεν χάνονται. Να τελειώσω. Τα τρώνε. Ισχύει αυτό το πρόγραμμα από 1η Οκτωβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Ναι. Μετά. Δεν δοθήκανε. Ναι. Πάνε τα λεφτά. Πού πάνε?
Επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λες εσύ. Έτσι είναι. Και πώς τα παίρνει ο άλλος το παντελόνι. Για ποιο Σαμαρά να του πω δύο κουβέντες. Έχεις αποδείξεις. Ναι, έχω αποδείξεις. Μην μου πεις ότι έχω πολύ ωραίες ενδείξεις που είναι καταπληκτικές. Έχω αποδείξεις φοβερές. Εντάξει. Γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτό. Επί νέας δημοκρατίας. Καλά κάνεις και κάνεις καταγγελία. Επί νέας δημοκρατίας. Δεν ξέρω με ποιο κόμμα, δεν ξέρω γιατί. Αυτό το ακούνε 50 βρεφονιπιακοί. Για να μην αλλάζει. Ακούνε βρεφονιπιακοί σταθμοί. Πού τα λεφτά από το ΕΣΠΑ Σαμαρά. Λέω λοιπόν όπως η ΑΕΚ με το Σγουρό και τη Δούρου βρήκε 20 εκατομμύρια και βρίσκει κι άλλα και κάνει το Αγία Σοφία και θα πει κάποιο καλά κάνει. Γιατί να μην κάνει και ο δικός μας κάτι ανάλογο. Δεν το κατηγορώ αυτό. Αυτό το αλυσβερίσει μεταξύ πολιτικών και μεγαλομετόχων των ομάδων υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Και να έχει, αλλά δεν μπορώ να βλέπω και να ακούω διαφόρους περίεργους τύπους να βγαίνουν σαν άλλοι υπάλληλοι καθατζογλίου και να υπερασπίζονται και να λένε μα δεν πληρώνεται. Δεν... Ποιο εσύ που μιλάς και τι είσαι εσύ που μιλάς. Ποιος, δηλαδή να το πει ο Μητιτζής που λες ότι είναι κυρακλειδέας. Να πω από αυτό τι δείτε, ρε φίλε. Να τελειώσω. Δεν με ενδιαφέρει που ανήκει κομματικά. Όλα να σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Όλα. Να το πει δηλαδή κάποιο ο οποίο εργάζεται από εκεί και περιμένει να βιοποριστεί, το δέχομαι. Ναι. Να το λέει ο οπαδό του ΠΑΟΚ, ναι, πουλώντα πνεύμα στον οπαδό του Ηρακλή, δεν το δέχομαι. Γιατί δεν το δέχεσαι, δεν το δέχομαι. Γιατί ο οπαδό του ΠΑΟΚ έχει τα λεφτά ο μεγαλομέτωχό του και σε πετάει έξω με τι κλωτσιέ, κάνοντα το χατήρι του και δίνοντας στην ψυχολογική του κατάσταση του ΠΑΟΞΗ μια ευχαρίστηση, γιατί η κόντρα αυτόνομη θύρα 10 και ΠΑΟΞΗΔΟΝ έχει έρθει. Οι υπόλοιποι δεν οπαδοί, δηλαδή μόνο η αυτόνομη θύρα 10 είναι οπαδοί του Ηρακλή. Ποιοι είναι. Okay. Τους άλλους δεν τους πλακώσαν οι αυτόνομοι θύρα 10. Δεν υπάρχουν άλλοι. Τους βγάλανε έξω. Άλλοι οπαδοί του Ηρακλή δεν υπάρχουν. Αφού άμα δεν σε πλακώνουν. Εμένα. Πότε με πλακώσαν. Άμα έχει αντίθετη άποψη. Τους άλλους συνδέσμους δεν τους πλακώσαν. Πολλές φορές έχει γίνει υπάρχει. Ποιο επικράτησε. Ένα σύνδεσμο. Αυτή είναι η οπαδική. Έχει δει κανένα άλλο σύνδεσμο να βγάζει ανακοίνωση. Έχει δει κανένα άλλο σύνδεσμο να πηγαίνει να έχει άποψη. Ο Super 3 από τον Άρη και αυτό είναι ο Μυθήνα 10, αυτό είναι ο Ηρακλή. Οι άλλοι έχουν και η Original από την ΑΕΚ. Αυτό λένε το η θύρα 7 στον Ολυμπιακό. Έχει δει. Λύσαμε... Στον ΠΑΟΚ έχει 50 διαφορετικού συνδέσμου. Ωραία. Λοιπόν, το λύσαμε αυτό το θέμα. Για άλλο πράγμα μιλάμε. Για πες. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να βγαίνει. Μπορεί. Ούτε ο παδός του Ηρακλή μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί. Ούτε ο παδός του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ γιατί δεν μπορεί. Ούτε ο παδός του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τα πληρώνει αυτός. Ο μεγαλομέτωχος του τα πληρώνει. Παδός... Τα πληρώνει. Ναι, λοιπόν. Γιατί δεν τα χάνει αυτός όταν τα χάνει. Ναι, ναι. Ο μεγαλομέτωχος του τα χάνει. Ναι. Γιατί τα χάνει το Καζατζόγλιο. Ναι. Δηλαδή για να έχει άποψη κάποιος. Ναι, ναι. Σε ένα τόσο λεπτό ζήτημα, ναι, θα πρέπει να λέει είμαι κάτοχος του τάδε διαρκείας, κάθομαι σε εκείνη τη θέση, τα σκάω εκεί κάθε χρόνο. Και γι' αυτό απαιτώ. Οι παοξίδες είναι πελάτες. Δηλαδή. Είναι πελάτες. Γιατί παίρνουν 15.000 διαρκείας, παίρνουν το εισιτήριό τους, παίρνουν την μπουτίκ τους, παίρνουν ό,τι τους σερβίρει το ΠΑΟΚ Magazine, το ξέρω εγώ ΠΑΟΚ είσαι, το Πόρτσα ΠΑΟΚ, Φόρτσα ΠΑΟΚ, Ηρακλήδης πηδάνε τα κάγκελα. Τι έχετε πληρώσει εσείς. Ηρακλήδη. Έχει, πόσα εισιτήρια διαρκείας έχετε. Ο Ηρακλής. Μια εβδομάδα σε λέω πόσα, έχετε 30. 250. 250. Ναι. Ούτε 30 δεν έχει. Εγώ είμαι ειλικρινής. Ούτε 30 δεν έχει. Σου απαντάω ακριβώς. Πηδάτε τα κάγκελα. Άρα ο Παοξής μπορεί να μιλήσει. Απαντάω με ειλικρίνεια. Ναι, αλλά με απαντάς με ειλικρίνεια, αλλά ο άλλος πληρώνει. Ρε, και ο μεγάλο μετοχός. Εγώ σου είπα ότι ο Ηρακλής έχει 5.000 διαρκεία. Σου λέω έχει 250. Πηδάτε τα κάγκελα. Μπουτίκ δεν έχετε. Φανέλες δεν έχετε. Λέω ότι ο Ηρακλής ο οποίος κάνει μια τιτάνια προσπάθεια τώρα. Σου λέω ότι έχει 250 διαρκείας. Και είναι ντροπή. Που έχει μόνο 250 διαρκείας. Από πού είναι 250 διαρκείας. Ποιος το είπε. Πάρε ρε φίλε, πάρε τον τάδε τον Κασιαμπή, ρώτα τον και πες πόσο διαρκείας. Το Κασιαμπή. Ο Κασιαμπής δεν είχε με το ποντίκι να πάρει το αεροπλάνο να το βγάλει τα δελτία, να κάνετε διπλό μέσα στην επανομή. Τι λες τώρα. Δηλαδή ο Κασιαμπής θέλει. Όχι, δεν φταίει ο Κασιαμπής. Ποιος θέλει. Αυτοί οι οποίοι Παρασκευή στείλαν την Courier την απλή. Και παίξατε βέβαια. Το είπαμε αυτό. Τελείως. Πάλι το ίδιο πράγμα. Τι να κάνουμε. Άλλο το Τζιάρι φταίει. Άντε δεν φταίει ο Κατσιαμπής. Ούτε το Τζιάρι. Ο Λάκης ο Παπαϊωάννου φταίει. Ρε θα ρίξουμε τώρα ευθύνη. Εντάξει. Πόσο κάνει ένα αεροπορικό εισιτήριο να πας και να έρθεις. Θα γίνουν και λάθη. Πόσο κάνει ρε. Από 100 μέχρι 150 ευρώ. Τα πάνε έλα. Ναι. 150 ευρώ. Μέχρι 300 ευρώ. Πάνε έλα. Ναι, πάνε έλα. Α πάρει τη Ryanair που είναι πιο ευθύνη. Η Ryanair άστο, μην το πιάνει. Γιατί. Μην το πιάνει. Γιατί να μην το πιάσω. Πάρε την Ryanair. Εκεί με τις άχυλες της αεροσυνοδούς να μπουν μέσα εκεί πέρα ο Κατσιαμπής με τον Τουτσιάρη ή πάει ένας. Τέλειωσε. Α πάει με το κτέλ το πρωί. Α πάρει το κτέλ, κτέλ Αθηνών. Που είναι 20 ευρώ και 20-40. Δεν πήγατε όμως. Ωραία. Okay. Έχει πει, λες, η ΑΕΠΟ με κυνηγάει. Με πήραν εμένα από το Κιλκής. Εκεί είναι ο τύπος ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί για τα δελτία.
Σου απάντησα για τα δελτία στο ξεκίνημα. Άσε με, ήσυχορε, παράταμε. Εντάξει. Κλαψιά. Και είσαι ραδιοφωνική αδερφή, γιατί βρίσκει τον Ηρακλή Μπόσκο κάτω τώρα κάτω, και αντί να το στηρίξει, το χτυπά. Τι να στηρίξει. Είχες πει, αν πάει ένα άνθρωπο σε εμπιστοσύνη μου όπω ο Κατσαμπή, εγώ θα αγοράσω για 500 ευρώ διαρκεία. Πούντα. Τι έκανε, λέει. Εσύ το είπε, δήλωση. Αν. Δήλωση, λε, αν πάει ο Κατσαμπή εκεί που τον εμπιστεύομαι, ναι, εγώ θα πάρω 500 ευρώ διαρκεία. Τι μάζεψε κανένα λεφτά. Κάνανε καμιά εκστρατεία. Βγάλαν τον άλλο, τον Μουγκό, τον Χατζηπαναγή. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν ξέρω, Σάβα είναι. Βγάλατε, κάνετε καμιά εκστρατεία, πάρουμε διαρκεία. Τι ο Κατσαμπή. Έκανα καμιά εκστρατεία, βγάλανε ότι. Ούτε ρε αντιεπικοινωνιακή. Ρε αντιεπικοινωνιακή. Ούτε πήρατε μια ώρα από ένα ραδιόφωνο να πείτε πουλάμε διαρκεία του Ηρακλή. Φέρτε εδώ τον Χατζηπαναγή στο μικρόφωνο, τον Κοπίδη, τον Λάκη Παπαγιάννου, τον Μπλάνκο Γεωργίου και τον Σίβκα να κάνουν ένα έρανο να μαζέψουμε 5.000 διαρκείες. Να βγει ο Μπούζος εκεί πέρα να κάνει κοινωνικό έργο. Πόσες δικαιολογίες. Να πάει εκεί να κελάει. Πόσες δικαιολογίες θα χρησιμοποιήσεις για να μην δώσεις χρήματα. Πόσα ευρώ είναι, ρε. Έχει 50, ναι, έχει 100, ναι, έχει 150. Εσύ πήρες. Έχει 200 ευρώ το οικογενειακό. Πήρες. Για να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Πού το ρε. Πρέπει να το έχω πάνω μου. Φέρ το αύριο. Πώς το φέρω και αύριο. Φέρ το αύριο. Και 250 ευρώ το VIP. Ποιο πήρες εσύ. Τι πήρα, το 50 ευρώ πήρα. Το 50 ευρώ πήρες. Θα πω εγώ τι πήρα. Ξαναχρεώθηκες πολύ. Θα πω εγώ τι πήρα. Ναι, φέρε μας να γιατί δούμε πρέπει εσύ. Να πω τι εσύ πήρα. Πες μας. Γιατί πρέπει να πω τι γιατί πήρα. Γιατί λες για τους άλλους, αλλά εσύ σαν εσένα ένα λέω που ναι, έλεγες, έκανες τον καμπόσο. Ναι. Και έλεγες ότι εγώ θα ναι, δώσω και 500 ευρώ. Λοιπόν, εμένα ο Κατσιαμπής λοιπόν δεν είναι φίλος μου, είναι δικό σου. Εσύ πόσα διαρκείας πήρες. Ένα. Φέρ το αύριο το δω. Ο καθένας έλα, πάρ τον Κατσιαμπή, δώσ' μου ένα διαρκείας, θα σου το δώσω πίσω την άλλη μέρα. Άντε ρε κόκκινε που πήρες εσύ διαρκείας. Ό,τι κάνει αυτό. Παραμυθά να πούμε. Ό,τι έχεις στο μυαλουδάκι του διαφράγματος. Επήρες διαρκείας εσύ. Εμφανίζει. Εσύ επήρες διαρκείας. Επήρες. Φυσικά και έχω πάρει. Πόσον ευρώ. Θα το δεις. Θα το δω. Πότε θα το δω. Όποτε θέλω. Αύριο. Αύριο. Φέρμα, αύριο το διαρκεία. Να δούμε τι διαρκεία. Και τι θα αλλάξει δηλαδή. Να δούμε τι πήρε. Το θέμα εσύ είναι αν πήρα εγώ. Ναι, είναι εσύ. Το θέμα είναι ότι. Ο Χασιαμπής είναι φίλο σου. Τις γαρίδες εσένα δεν τις θέλεις εμένα. Γαρίδες. Ξέρω εγώ τι, τα καλαμαράκια και βουτάκια πιάνει. Τι βουτάκια πιάνει. Ροφού, πυροβολάκια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Μίκρα είναι. Καλαμαράκια θα ψάχνει. Δεν βουτάει τώρα. Πώ θα βουτήξει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Μίκρα είναι. Τζάμπα, πάει έτσι. Εσύ το, θα κάνει αυτό για τίποτα. Να πάω τζάμπα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αργόσχολο να πηγαίνω τζάμπα από το αργόσχολο είναι. Αργόσχολο είναι. Αυτός που πάει ανιδιοτελώς τον λες και αργόσχολο. Ποιος είναι ανιδιοτελώς. Ο Κατσαμπής. Γιατί να πάει ανιδιοτελώς. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί παίρνει χρήματα για αυτό που κάνει. Μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει. Και... δηλαδή τι πάει. Δηλαδή, ο Κατσαμπής... έχει ανάγκη. Συγγνώμη, ο Κατσαμπής και ο κάθε Κατσαμπής και αυτοί που πάνε εκεί θεωρεί τους θεωρείς ηλίθιους. Τους θεωρείς χαζούς. Δηλαδή για σένα όποιος δεν παίρνει χρήματα είναι ηλίθιος. Δηλαδή πάμε το πρωί με το βράδυ στη Μίκρα κάθεται. Τρέχει την ομάδα, ναι. Τρέχει την ομάδα. Πώς θα γίνει, από το μηδέν ξεκινάνε. Ναι. Παραλάβανε το απόλυτο χάος και ξεκινάνε από το μηδέν. Ναι. Τι περιμένεις να κάνουν δηλαδή. Ξέρω εγώ, εσύ δεν μου πεις. Έχουν κάποιο χρηματοδότη, κάποιο μεγαλοεπενδυτή. Δεν παραβρούνε. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Πεθάνανε. Πεθάνανε αυτά, ε. Πεθάνανε. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ναι, και ειλικρινείς. Όταν λέμε βλακίες, ιδού τα αποτελέσματα. Οπότε θα μιλάμε με ειλικρίνεια. Καλά, συμφέρει αύριο το διαρκείας να το δούμε εδώ. Ναι, εσύ δώσ' τα 500 υποσχέθηκες θα δώσεις και ας το τα πειράξεις. Εσύ είσαι καλός Ηρακλειδέας, δείξε μας εγώ το διαρκείας. Ούτε καλός άνθρωπος δήλωσα, ούτε καλός Ηρακλειδέας. Άμα πήρες εσύ διαρκείας, εγώ θα γίνω Κινέζος με τσοντσιτσάν θα λέω. Εσύ τον Κινέζο τον κάνεις ούτως ή άλλως. Είναι ίδιον δικό σου να κάνεις τον Κινέζο. Είσαι γνωστός Κινέζος. Εντάξει. Όποτε είναι να δώσεις, ναι, άμα είναι να πάρεις, ενώ είσαι Ιαπωνέζος. Σκοτώθηκες για τον Ηρακλή. Άμα είναι να δώσεις, σκοτώθηκες για τον Ηρακλή. Που είναι και ο Κατσαμπής φίλος σου και τίμιος κτλ. Ε, φίλε. Άφιε παιδόρε. Παραμυθάρα. Το αν είμαι Ηρακλειδέας. Φέρε μας το διαρκείας σου, λέει. Τίποτα δεν σου λέμε. Φέρε μας να το δούμε. Ή αν είσαι Ηρακλειδέας, φέρε μας το διαρκείας σου. Δηλαδή το διαρκείας μου θα σου πω δείξει. Σε έχω δείξει άπειρα διαρκείας χρόνια ολόκληρα. Δείξε και το φετινό. Δείξε και το φετινό. Και τι θα αλλάξει. Έλα, και τι θα αλλάξει. Πες, τι θα αλλάξει να την παίρνω. Τι θα αλλάξει. Θα αλλάξω τα δεδομένα της οικογένειας του Ηρακλή. Καλά, ρε κόκκινε, μην το φέρνεις. Μην το φέρνεις. Όχι, σου λέω θα αλλάξει κάτι. Μην το φέρνεις. Σκοπός είναι τα 250 διαρκείας, ναι, να γίνουν άμεσα 2.500. Ναι. Στα λόγια, εδώ δεν πήρες εσύ. Θα πάρουν οι άλλοι. Καταρχήν φορά σε μένα κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν σε φορά. Όχι. Γιατί όταν το δεις, θα ξεφτυλιστείς, αλλά θα πεις εντάξει, τι έγινε. Ένα πήρες, ναι. Εύκολα. Πετάς λάσπη. Και από εκεί πέρα λες ότι άμα έρθει η Μπόκα Τζούνιος, εγώ θα βγω με γόβες. Ναι. Έρχεται η Μπόκα Τζούνιος, εγώ είναι, δεν βγαίνω με γόβες. Πού είναι η Μπόκα Τζούνιος. Αν θα γίνει αυτό, θα πάω να φιλήσω τη φωτογραφία του Κόκε. Ναι. Άμα γίνει εκείνο, θα πάω στην Τούμπα
με string. Είναι ο φίλος ο Βιερίνια. Και δεν έχεις κάνει τίποτα. Ο φίλος από ο Βιερίνια πολλά ακόμα βάζει. Από όταν είχες πει. Πιάσαμε 28 Οκτωβρίου. Όταν είχες πει. Ναι. Άμα δεις τον κοντό να ξεχρεώνει τον ΠΑΟΚ, εγώ θα βγω με ψιλοτάκουνες και ζαρτιέρες στην πλατεία Αριστοτέλους. Τον ξεχρέωσε. Πήγε ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Τον ξεχρέωσε. Πήγε λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης. Τον ξεχρέωσε. Με αυτό τον τρόπο που χρησιμοποίησε και τον ξεχρέωσε. Τον ξεχρέωσε. Υπάρχει. Χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Στο δημόσιο. Στο Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει. Στο Σαββίδη χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Εσύ λέει ότι ο ΠΑΟΚ χρωστάει. Okay. Δεν χρωστάει. Ακούτε. Δάνειο έδωσε. Και λέει ο Γκαγκάτσης, ναι, έχουμε αυτό το δάνειο 10 εκατομμύρια. Και πώς θα διασφαλιστεί ο ίδιος να μην τον κάνουν ντου και του πάρουν τις μετοχές. Ποιος θα τον κάνει ντου. Καλά, τα έχουμε συζητήσει 100 φορές. Πώς διασφαλίζει ο ίδιος τα συμφέροντά του. Άμα, με ποιο τρόπο. Άμα ταΐζει τον ερασιτέχνη, άμα ταΐζει τους. Χωρίς να χρειαστεί να ταΐζει. Ναι. Πώς θα διασφαλίζει. Μέσω ενός λογιστικού τρίκ. Μάλιστα. Λέει ότι το έκανε με δάνειο. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να το κάνει κανείς μπαγκιά. Χρωστάει ο ΠΑΟΚ στο δάνειο. Όχι. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει πλέον. Πώς δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει στο Σαββίδη, στη διμέρα. Πώς δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει. Πώς δεν χρωστάει. Δηλαδή τον ηλίθιο παριστάνεις ή είσαι. Όχι, το λογιστή παριμάνω. Παριμάνεις. Όχι Καλυμάνης. Το λογιστή παριστάνω. Καλυμάνης. Σου λέω Γκαγκάτσης, κύριε μου, έχουμε ένα. Σιγά μη σου είπε και ο Γκαγκάτσης. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί τα έχει χάσει τα λογικά του. Είναι στα πρόθερα κεφαλικού. Άρχισε να μπερδεύει. Πήρατε 250 εισιτήρια διαρκείας εσείς. Μόνο. Ξεφτύλα. Ναι. Λίγα είναι. Δηλαδή η κρυφιά. Μια εβδομάδα μέσα. Η κρυφιά πόσα έχει. Μπορεί να έχει παραπάνω. Η κρυαδρία πόσα έχει. Ό,τι θέλει. Η επανομή πόσα έχει. Κάτι. Είσαι κατάπτυστο ναι. Γιατί. Βρίσκεις τους Αριανούς και τους Ηρακλήδες κάτω ναι. Και τους πατάς. Ποιος πατάει. Κάνεις την εύκολη δουλειά. Τι τα δύσκολα είναι να είσαι εκεί. Α, εσύ είσαι εκεί, ε. Εντάξει. Ναι. Εγώ δεν είπα τίποτα για μένα. Ναι. Σε σένα κάνω κριτική. Σε καλός άνθρωπο. Και την κάνω. Μπράβο, Γρηγόρη. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλός. Καλός σου λέω κάτι ευθέως. Τους βρίσκες κάτω και τους πατάς. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Γλύφε. Γλύφε κι άλλο. Λοιπόν, αν θέλετε Hyundai, η καλύτερη και η πιο αξιόπιστη εταιρεία είναι Hyundai. Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με τα περισσότερα αυτοκίνητα έτοιμο παράδοτα, με απίστευτο σέρβις και με το Hyundai i20 στη μοναδική τιμή των 10.490 ευρώ. Κάντε το τώρα δικό σας, τηλεφωνώντας το 23 15 96 5 96. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Σάββατο. Ελληνική χοιρινή σπάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,35. Βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 5,99. Ελληνικές πατάτες χύμα το κιλό μόνο 29 λεπτά. Και φέτα με βγάλενος κιλού σε άλμη μόνο 6,99. Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Ώστε θέλεις να κινείσαι. Ώστε θέλεις να ανέβεις. Ώστε θέλεις να μην ταλαιπωρείσαι. Ώστε Osteoflex. Η σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην προστασία των αρθρώσεων. Osteoflex κλασικό Plus. Με υαλουρονικό και σε κρέμα. Σειρά Osteoflex της Health Aid και κινηθείτε ελεύθερα. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Έμαθες για το διαγωνισμό των Fred's by Coico Mega Pets στο Facebook? Φυσικά, διαγωνισμός με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Γνωρίζεις και για τις μοναδικές προσφορές που κάνουν κάθε 15 ημερό? Και βέβαια. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, οι προσφορές των καταστημάτων Fred's by Coico Mega Pet, ειδικά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και θα τις βρεις σε κάθε κατάστημα Fred's by Coico Mega Pet. Friends by Coico Mega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει.
Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθε περισσότερα στα showroom της Αλουμίλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή στο alumil.com. Αλουμίλ, μίλια μπροστά. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Ο Οκτώβριος στο Flamingo Hotel είναι εντυπωσιακός. Με δωρεάν φαγητό στο εστιατόριο Πολυτελείας, διαμονή, σπα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 14 Οκτωβρίου, η Ελένη Φουρέιρα στο Flamingo για μια μαγική live βραδιά. Ελένη Φουρέιρα. Σάββατο 28 Οκτωβρίου, το τρίο Μουσικάντε, Μανώλης Καραντίνης, Θάνος Γκιουλετζής και Αχιλέας Οφούδης θα μας ταξιδέψουν με τις μουσικές τους. Εντυπωσιακός Οκτώβριος που έχει πολλά να σου δώσει στο Flamingo Hotel στη Γεβιαλή. Κάθε κλέντι μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. Τέσσερα υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά, η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Αφίλ Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη, τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλ Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλ Αμπριακού, η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Ο μεγαλύτερος τεχνητός καταράκτης στον κόσμο βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Έχει ύψος 35 μέτρα και είναι μέσα σε ένα τεράστιο γυάλινο θόλο. Στην Ελλάδα, όταν θέλουμε κάτι φυσικό, δεν συμβιβαζόμαστε με τεχνητές απολαύσεις, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus & Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus & Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε, που αλλού, 95,5 των FM, στο Μετρόπολης 95,5, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα φροντίσουν να πάρετε την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη, στο 18133.
Τα τρία εντάρια δικά σας. Λέω τελικά αποτέλεσμα στο στοίχημα. Τι γίνεται σε εξέλιξη. Και μετά πάμε σε γραμμές. Τρεις είναι στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένουμε. Θέλω να πω 10 δευτερόλεπτα. Χίλια. Αυστραλία, Συρία. 1-1 χ το ημίχρονο χ. 1001. Αφγανιστάν, Ιορδανία. 3-3 χ το ημίχρονο διπλό. 1002. Κινεζική, Ταϊπέι, Μπαχρέιν. 2-1 άσο το ημίχρονο διπλό. Κινεζική. Ναι. Τι κινεζική. Κινέζικη Ταϊπέι ή κινέζικη Ταϊπέι. Πού το. Ορίστε. Εντάξει. Τι λοιπόν, είναι αυτό. Κινέ. Κινέζικη Ταϊπέι. Ή κινέζικη ή κινέζικη. Κινέ. Ζική. Δύο ονόματα είναι. Κινέζικη. Όχι είναι κινέ. Είναι μία λέξη. Ο Κινέζος είναι μία λέξη, δεν είναι δύο. Ναι. 1006 Ισπανία, άντερ 17. Νίγηρας, άντερ 17. 1-0. Νίγηρας. Ναι. Αυτό και 2008 Κωνσταρίκα Άντερ 17, Γουινέα Άντερ 17, 1-1, είμαστε στο 39 και στα δύο παιχνίδια. Mm. Πες αυτό που θες να πεις και μετά πάμε. Έγινε ένα θέμα με το φανέλα του Απόλλωνα Πόντου και σε, ναι, και σε ένα εραστεχνικό σωματείο στην Κομωτινή, έπαιξε ο Πανθρακικός με μια ομάδα εποντίων. Και το έχουν μηδενίσει δύο φορές. Και έχουν μηδενίσει δύο φορές. Καλά τους κάνανε. Ναι. Λες εσύ. Ναι, γιατί δεν ακολούθησαν τη συμβουλή της ΕΠΟ. Τι λέει η ΕΠΟ και η FIFA, ότι αυτό το κομμάτι έχει πολιτικό περιεχόμενο το μήνυμα. Θα έπρεπε να μηδενίσουν και τη Λάρισα που είπε ότι όλα τα παιδάκια είναι παιδάκια μας τα μεταναστάκια και το ίδιο έπρεπε να περάσει και σε αυτά που προωθούν τα μεταναστάκια και όλα αυτά, γιατί και αυτό είναι πολιτικό μήνυμα, άρα θα έπρεπε και η Λάρισα, να μηδενιστεί και αυτή. Δηλαδή. Όχι, εφόσον είναι το θέμα των ποντίων πολιτικό και είναι και καλώς να τιμωρηθεί ο Απόλλων Πόντου. Μάλιστα. Να τιμωρηθεί και η Λάρισα που έβγαλε ο Κούγιας για τα μεταναστάκια ότι είναι παιδιά του κόσμου. Εδώ ήταν χθες. Γιατί δεν τον πήρε ένα τηλέφωνο. Ρε κόκκινε, δουλειά κάνουμε τώρα. Εδώ ήταν χθες. Άμα θέλω να τον πάρω τηλέφωνο, τον παίρνω τηλέφωνο. Στην καρδία ήταν. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Με το φίλο τον Ευρωβουλευτή. Εσύ έχεις άποψη γι' αυτό. Άποψη γι' αυτό. Ναι, έχεις. Εγώ λέω ότι υπερβάλλουν σε βαθμό κακουργήματος. Ναι. Για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σοβαρό και για ένα μήνυμα το οποίο είναι τόσο απλό. Είναι πολιτικό το μήνυμα. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Οπότε καλά θα κάνει και ο Κούγιας και οι ομάδες που θέλουν να προωθήσουν μεταναστάκια και ιστορίες και οι άλλοι τα ποντιάκια και τα λοιπά να τα αφήσουν κατά μέρους. Γιατί. Αλλά δεν μπορεί να τιμώνεις τους ποντίους και να αφήνεις τα μεταναστάκια ατιμώρητα. Πάμε παρακάτω. Το κατάλαβες τώρα το γιατί. Ναι. Όχι τον νόμο στον ένα και στον άλλον, όχι τον νόμο. Εντάξει, Σιριζέο κόκκινο. Δεν μιλάς. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Έλα Ραυτόπουλη, είμαι ο 17χρονος που σε πήρε χθες. Έλα ρε Άριανε, λέγεις, ακούω. Λοιπόν, τι κάνουμε, καλά. Καλά εσύ. Κόκκινε, αν θυμάσαι, είχα πάρει μια μέρα πριν το μάτσο με τον Άρη Πάου και σου είχα πει ότι άρεσε να νικήσει για 10 πόντους και κοροϊδεύες. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, το θυμάσαι. Και ξεφτυλίστηκα. Εντάξει, ναι. Δεν είναι πασχετικός ο κόκκινος, τώρα μπορεί να πάρει. Σου είχα πει ότι ο Μπέρκ έκανε μισό λεπτό, δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά έκανε ο Άρης τρεις μεταγραφές από εκεί τη μέρα που στο πάει. Σου είχα πει ότι οι δύο τελευταίες μεταγραφές θα κάνουν τη διαφορά και έτσι έγινε. Ναι, γίνανε μεταγραφές. Όταν μου το έπες δεν είχαν γίνει μεταγραφές. Και σου λέω πως είναι ο Άρης σήμερα. Είχαν ανακοινωθεί μια μέρα. Παρ' όλα αυτά εκτέθηκα, δεν αλλάζει αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχω πολλά να πω, πάω παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά το πολιτικό μήνυμα. Σαν αθλητική εκπομπή που είστε, θα πρέπει να το κάνετε μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί αυτό είναι ρατσιστικό που γίνεται. Έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μηδενίζει Λάρισα που είναι υπέρ των προσφυγόπλων και να μηδενίζει το ίδιο στέθνος που είπε δεν ξεχνάω. Θα το πάρουν χαμπάρι. Μια γενοκτονία. Δεν το πήραν χαμπάρι. Αυτά λεπτά αισθήματα. Μπαουκ μόνο. Και ο Άρης μου. Άρης, μπαουκ, μπαουκ, Άρης. Αυτό είναι το. Τα άλλα τα θέματα είναι επιφανειακά για εδώ. Δεν έχει. Λέγε. Λοιπόν, και Στραβτόπουλο θέλω να πω τώρα, επειδή είδα ότι είπε, κατάφερα την εκπομπή και είπε ότι στον Άρη δεν υπάρχει άλλο σύνδεσμο που να εκφράζει άποψη πέρα του Super 3. Λοιπόν. Ή όποιο εξέβραζε. Άποψη εκφράζει. Έτρωγε τις μάπες του. Ναι. Λοιπόν, κυριολοχήτες Πολυκάστρου. Άποψη εκφράζει και το Άρης Athens Club και το Άρης Cyprus. Δεν τις ακούω όμως. Τα μέσα, τα μίντια δεν τις βγάζουν προς τα έξω. Άμα μπει στα site του. Α, τα site θα πω. Τα επίσημα site του συνδέσμου. Εντάξει. Τι εντάξει, δηλαδή οι ιερολογίδες καταρχάς είναι και στη σειρά ένα κάθε φορά και πανό και μα και μου και τα πάντα. Δεν τους κυνηγούσαν οι σουπεράδες εκείνη τα χρόνια. Πολύ παλιά όταν ο Σαουρίδης που δεν ξέρω τον κάνει αβάντα, τι να σβολέψει. Δεν τον κάνω αβάντα. Εγώ ξέρω ότι σταματήσαν το πούλμαν των ιερολογητών πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια πότε ήταν.
Τους κάνανε ένα ντου για ναρκωτικά και τέτοια και το τηλέφωνο το είχαν πάρει οι σουπεράδες πριν 15 χρόνια. Δεν το ξέρεις. Το τηλέφωνο πάχει ναρκωτικά το πούλμαν λέει των ιερολογητών. Οι είναι σουπεράδες είχαν πάρει είναι τηλέφωνο τώρα. Α, σε καημένε τώρα. Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Δηλαδή αν ρωτήσω θα μου το πούνε. Πώς? Αν ρωτήσω θα μου το πούνε. Ποιο? Αυτό, τι έγινε αυτό το πράγμα. Ρώτα τους. Θα ρωτήσω. Πριν 15 χρόνια. Τηλέφωνο, λες, πήρα στον Μπάτσου τηλέφωνο. Πριν 15 χρόνια τόσο ήταν. Και πήγαν οι ιερολογίτες ο Σάμ εκεί πέρα μαγεμένοι εκεί. Μαστουλού μου όμορφη μαρέ στο χαρμάνι. Πάμε, τους πιάνουνε. Τέλος πάντων, πώς θα βλέπετε τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Καλά, καλή ομάδα έχει. Έχει ένα πρόβλημα στο φορ. Δυνατή ομάδα, ψηλή ομάδα. Θα δυσκολευτεί από τον άξονα να δημιουργήσει. Θα φορτώσει πολύ από την πτέρυγα. Όλη τη δουλειά επιθετικά η πτέρυγα θα την τραβήξει. Έτσι, είμαστε αισιόδοξοι ή όχι. Πιο αισιόδοξοι από πέρσι. Λοιπόν, μισό λεπτό, με 148 ψήφους υπέρ επί 285 παρών των βουλευτών, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου από τα 15. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, να σου πω άμα το λούσες, μην το έκανε. Να σου πω θα είχε πρόστιμο. Και τότε, άμα είχε πρόστιμο, ας το πλήρωναν οι παπάδες οι φίλοι σου το πρόστιμο, Κόκκινε. Κόκκινε, ακούς. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ καταρχάς το νομοσχέδιο γίνεται μόνο αν δώσει την έγκριση του γονέας. Και περνάει από δικαστήριο και τα λοιπά. Άστο να πάει, φιλιά, άστο. Έβγες, επόμενη γραμμή, φιλιά, να σε καλά, αγόρι. Μισό λεπτό. Άντε κάτω γρήγορα, για. Τι λέει, ό,τι. Έλα ρε τώρα, έλα. Πάρ' το γρήγορα. Όχι, θα αργήσω το κάνω. Εντάξει, άργησε, όπως θες. Περίμενε και θα το κάνω όπως πρέπει. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Εμμανουηλίδης Νίκος πρέπει να τηλεφωνεί στα επόμενα 30 λεπτά και να πει το γνωστό συνθηματικό. Ο Εμμανουηλίδης. Εμμανουηλίδης Νίκος. Ναι. Τηλεφωνεί στο 2310 και 3 εντάρια. Είναι ο νικητής για το ρεύμα. Τη Βόλτον. Την προηγούμενη εκπομπή δεν πήρε μια κοπέλα που. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα σα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά. Θέλω να πω λίγο στους φίλους συνακροατές, ειδικά στο Παοξί που βγήκε χθες και θα κυβάλει με τον Καστοριανό, με τον Καβαλιώτη που του φταίγαν όλοι. Με τον Καβαλιώτη, ναι. Ναι, όταν ζητάτε δημόσια το λόγο και σα τον απευθύνουν σε μια εκπομπή, προσπαθήστε τουλάχιστον να κρατήσετε λίγο τα προσχήματα. Καταρχήν, αν σε ενδιαφέρει η ηλικία μου, ο Παοξί είμαι 35. Στο αν μπορώ να κάνω παιδιά, το έχω αποδείξει και μπορώ να το αποδείξω. Και δεν σου φταίω εγώ, εάν εσύ είσαι ανίκανος να κερδίσεις τη Ριβαδιά, στον Απόλλο Σμύρνης και στη Λάρισα. Και θέλεις εσύ τώρα να κονταριστείς με την τεράστια ΑΕΚ, η οποία είναι πρωτοπόρος, η οποία θα παραμείνει εκεί. Η οποία έχει στατή στην Τρίπολη και είστε με, με τα Γιάννενα έβαλε πούλμαν. Έκανε δύο γκέλες. Σε δύο τις δυσκολότερες έδρες της περιφέρειας. Πήγαινε και εσύ Παοξί στη Τρίπολη, πήγαινε στα Γιάννενα και μετά έλα να μιλήσουμε. Στα Γιάννενα θα περάσει. Έχει καλές σχέσεις. Στην Τρίπολη δεν ξέρω τι θα κάνει. Και στον Πανιόνιο θα περάσει. Στα λέω θα ξέρεις. Και στην Κέρκυρα θα περάσει. Αυτά, στην Κέρκυρα θα περάσει σίγουρα, αυτό το συζητάμε. Λοιπόν, συνηθίστε σε αυτή την εικόνα που έχετε τώρα της βαθμολογίας όσον αφορά τη Super League. Ας κινηθήσετε την ΑΕΚΑΡΑ στην πρώτη θέση, να σας γίνει βίωμα, να αφομοιώσετε το, γιατί εκεί που είναι εκεί θα παραμείνει μέχρι το Μάιο. Και θα τη βλέπετε και πολλές πέμπτες ακόμα την ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί θα ενισχυθεί, γιατί ο Χιμένες δεν θα ξανακάνει τα ίδια λάθη και γιατί θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές που πρέπει να επιστρέψουν και θα σηκώσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο, το double μετά το 1994, τότε βγαίνετε και κάθετε με και πέστε ότι φταίει ο Καστοριανός, ότι φταίει ο Καβαλιώτης, ότι φταίει ο Κατερινιώτης, ότι φταίει σίγουρα, ότι φταίει σίγουρα αυτές, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου φίλε. Γρηγορή. Ορίστε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αγόρι μου είναι αμέτρητος. Πάνω σε αυτό στηρίχθηκε ο Σαβίδης. Και ο κάθε ένας αμέτρητος έχει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του, άσχετα αν έχει στο χέρι του ή όχι διαρκείας. Να είσαι καλά, αγόρι. Ναι, το πνεύμα μου για το θέμα το κατάλαβες. Το κατάλαβα το πνεύμα σου, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, όχι άλλο. Εγώ δεν σου είπα δεν μπορώ να μιλάς για τον ΠΑΟΚ ή για τον Ηρακλή. Έτσι καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή είναι ηλίθιοι αυτοί. Εσύ κατάλαβες και οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Δηλαδή ο κάθε Ηρακλειδέας που δεν έχει διαρκεία δεν μπορεί να μιλά για τον Ηρακλή. Ρε άνθρωπε, αυτό είπα. Έτσι το κατάλαβα. Εσύ το κατάλαβες έτσι. Όχι, λάθος είσαι. Εσύ το. Δεν ξέρω τι λέω τώρα, με συγχωρείς. Κοίταξε, καμιά φορά ίσως, πρόσεξε, ναι. Στο μυαλό σου έχεις πολλά και την ώρα.
Δεν έχω πολλά, ρε φίλε, κινητών. Ήμουν ξεκάθαρος. Έτσι το δέχομαι, ότι δεν το είπες με αυτό το πράγμα. Αυτό το νόημα. Μα έχεις αφήνει αυτό που λέω. Είναι ένα και ένα. Δεν είναι 100 πράγματα. Λέω ότι για το ζήτημα του Καφτατζογλίου, οι εξυπναδισμοί από οπαδούς του ΠΑΟΚ, σαν να είναι υπάλληλοι του Καφτατζογλίου, δεν χωράνε εδώ πέρα. Κατανοητό. Καλά. Τώρα ναι. Πώς, αλλά με το προηγούμενο στυλ που το είπες... Δηλαδή το στυλ είναι. Η στιγμή σου, έτσι. Πάμε, το στυλ. Το στυλ. Πάμε στον ηγητή, ο κύριος Εμμανουλίδης. Ο κύριος Εμμανουλίδης. Βόλτο ρεαλίτη. Πού έκανες, σε ποια εκπομπή έκανες το έγραψα στοιχεία σου. Λοιπόν, δεν θυμάμαι την εκπομπή, άκου τώρα σκηνικό. Ναι. Πάτε σε πλάκα. Ναι. 2:10 με παίρνει η γυναίκα μου. Ναι. Λέει, έχεις βάλει κάπου, λέει, το όνομά μου. Λέω, ναι, λέω, Μετρόπολης Ρεύμα. Όχι ρε γαμότο, μου λέει, δεν προλάβα. 2:10. Παίρνω τηλέφωνο, μου λέει, κοπέλα, δεν γίνεται. Τελείωσε. Εδώ και 51 ώρα με έχει πιάσει στο στομάχι και ακούω Εμμανουηλίδης. Δηλαδή τώρα με δουλεύεις. Λες ότι... τώρα τι να είσαι, με συγχωρείς. Λες δηλαδή ότι στην εκπομπή του Μπούζου βγήκε η γυναίκα σου. Βγήκε το όνομα της γυναίκας μου. Εγώ το μεταξύ δεν της το είχα πει. Την παίρνει συνάδελφος, λέει, δεν έχω κάνει κάτι και με παίρνει 2:10. Φίλε, γενικά είσαι τυχερός. Όχι ρε εσύ, όχι, άσε, μια φορά με έχει κάτσει τώρα, άσε. Τι εννοείς μια φορά σου έχει κάτσει, δηλαδή, αυτό το σημερινό. Αυτό, τίποτα, άσε, έχω πάθει πλάκα σου, μιλάω. Δεν παίζει και κανένα λαχείο. Μία δηλαδή τώρα μου λες να βγει η γυναίκα σου πριν και εσύ τώρα. Πω, λέω, έχω πάθει πλάκα, ναι, και ακούω Εμμανουηλίδης. Και λέω, όχι, χωρετίζω στο μπαλκόνι, τώρα, τι να σου πω. Συγχαρητήρια. Αυτό πάρα είναι ατυχία, ρε κόκκινε. Αυτό είναι ατυχία. Στο ίδιο σπίτι. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Αριανάρα, αριανάρα. Κάτσε, ρε φίλε. Αυτό είναι ατυχία. Κέρδισε στο ίδιο σπίτι 2 διαγωνισμούς ενώ θα μπορούσε να κερδίσει σε διαφορετικό διαγωνισμό. Άτυχο είσαι. Άκου να δει τώρα το Βλάξ. Άτυχο είσαι. Άκου. Εκεί που είπε, πόρε γαμότο, μια φορά βγήκαμε και χάθηκε, ξαφνικά μια μαγική ανωτέρα δύναμη επενεύει. Και βγήκε εσύ. Δεν παλεύει τώρα αυτό που λέει. Αυτό πρέπει να το δει μισό. Ότι θα κέρδισε και δεύτερο διαγωνισμό, κατάλαβε. δεν του φτάνει η Μόνικα Μπελούση. Θέλει και την Κλαούδια Καρδινάλε. Με 220 βολτ τώρα αυτό που λέει. Τι 220 έχει κάψει φλάτζα εδώ και χρόνια. Γεια. Συγχαρητήρια. Πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε, ευχαριστώ. Είδε κατευθείαν πήρε ο άνθρωπο. Πα. Αλλά αυτό δεν γίνεται ποτέ. Άνευ πλάκα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ορίστε. Έλα. Oh. Τελικά δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Εσύ δεν καταλαβαίνεις γενικώς. Ναι, γι' αυτό θα ρωτάω. Μπράβο. Τελικά η Τούμπα θα ξεριζωθεί, θα γίνει επισκευή. Όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα. Α, και εσύ. Από το σχέδιο θα σας πούμε ότι υπάρχει, πάντως στα υπόψη, ναι, η ανακατα... όχι ανακατασκευή, όταν διορθώνεις ένα γήπεδο, κοστίζει πολλά περισσότερα από το να το φτιάξεις από την αρχή. Εγώ είμαι υπέρ από τη ρίζα. Ναι, να ξέρετε ότι είναι πολύ πιο οικονομικό να το φτιάξει από την αρχή από το να το κάνει lifting. Τέλος πάντων, αυτούς που πληρώνει θα αποφασίσει. Κάτι άλλο. Ο Κούγιας πόσο τιμωρήθηκε? Με 2 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Μόνο? Δηλαδή, όταν λες εισόδου στα γήπεδα, θα τουνάει την πόρτα του γήπεδου, δεν μπαίνεις μέσα. Στους αγωνιστικούς χώρους. Μεγάλη τιμωρία. Μεγάλη τιμωρία. Του κάνουν τα μούτρα από κρέας. Ναι. Μόνο. Μόνο. Τι έκανε. Κάτσε ένα παίκτη. Τι έκανε. Αυτό που λέει. Τι έκανε. Δεν ξέρει το ρόλο του. Τι είναι τελικά ποδοσφαιριστής, διαιτητής, παράγοντας. Έχει πάρα πολλούς ρόλους ο κύριος. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Κόκκινε χθες, γιατί δεν το πες. Δεν είπα τι. Ότι σαν χθες 50 χρόνια συμπλήρωσε ο Τσε Γκεβάρα ο θάνατός του. Ο Τσε Γκεβάρα τι ήταν? Και επειδή δεν το είπα, τι σημαίνει? Ένας δολοφόνος ήταν ο Τσε Γκεβάρα. Το ότι δεν το είπα, τι σημαίνει? Ότι δεν είσαι κομμουνιστής. Άκου εδώ για το Τσε Γκεβάρα. Ένας έμιστος δολοφόνος ήταν. Τεμπέλχανας. Εντάξει, τον κάνα τη ήρωα κι αυτόνα. Τι ήτανε? Τεμπέλχανας, μισθοφόρος ήταν. Τα έπαιρνε για να πολεμάει, έμιστος ήταν. Θα ήθελε στάσεις για Γκούλος και Τσεκεβάρας? Όχι, δεν θα ήθελα με Τσεκεβάρα. Ο Τσεκεβάρα. Τι ήταν ο Τσεκεβάρα? Έμιστος δολοφόνος. Άρης Βελοχιώτης, θα ήθελες? Γιατί να είμαι, για να σκοτώνω τον κόσμο, δολοφόνος να είμαι? Α, έτσι, Ούτε Χίτρελ, ούτε Μεγαλέξανδρος. Ήθελα να είμαι, να σκοτώνω τον κοσμάκι. Το Βοργοπόταμο, ποιος τώρα? Το Βοργοπόταμο, ρε, και Βοργοπόταμο. Φύγε από εδώ πέρα, πάμε επόμενο.
Ο Τσε Γκεβάρα, παιδε. Αυτά δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Ναι, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης είναι με τον... πώς το λένε? Με τον Σαββίδη και η περιφέρεια. Και όπως λέει, σε καμία περίπτωση, όπως τη ΣΑΕΚ που υπήρξε έντονη αντιδικία ανάμεσα σε αθηναϊκή ομάδα και στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει καμιά αντιδικία, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι στο πλευρό του ΠΑΟΚ. Όπως δήλωσε ο Μπουτάρης στο Μετρόπολης. Καλά έκανε. Πάμε επόμενη. Λυπάσαι. Καλά έκανε. Το λες με στόμφο χαμηλό. Πολιτική είναι, πολιτική. Τη δουλειά τους κάνουν. Παρακαλώ. Ο Καράγουλου είναι πολιτικός. Πού είναι τώρα, ναι, για να κλείσει. Χάθηκε. Πάρ' τον τηλέφωνο. Να τον πάρω τηλέφωνο, αφού ναι, τον βρίζατε. Πάρ' τον τηλέφωνο. Που θέλετε μόνοι σας. Πάρ' τον τηλέφωνο. Πάμε, πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Ορίστε. Παρακάτω, έπεσε αυτός. Πάμε. Επόμενος. Ναι. Εγώ. Εσύ, ναι. Λοιπόν, θέλω να πάρω για αυτό τον Αεξή λίγο να πω κάτι. Να πάρει για αυτό τον Αεξή. Να πιέσω αν τη θέλεις. Να πω, ρε φίλε, πες μου λίγο κάτι. Ομάδα Αεκάρα, από πότε αυτό το κάρα κολλάει εκεί? Από τότε που πήρε, από τότε που της βγάλαν την κάρα από το, την Τρίτη Εθνική, επανήλθε στην κατηγορία και πήρε και, πήρε και κύπελο. Η Αεκάρα είναι Αεκάρα γιατί πήγε στη Γάμα Εθνική, επτόχευσε, ανέβηκε Β, ανέβηκε Α, πήγε ένα τελικό κυπέλου, τον έχασε, ένα τελικό κυπέλου τον πήρε, κάνει πρωταθλητισμό, ενώ ο Ηρακλής, ο Ηρακλούλης, πήγε στη Γάμα Εθνική, πήγε στη Δέλτα Εθνική και δεν μπορεί να ανέβει κατηγορία. Ωραία, αυτή είναι η διαφορά της ΑΕΚΑΡΑΣ με την Ηρακλάρα. Και επίσης η ΑΕΚΑΡΑ έχει παίξει Champions League, έχει παίξει στους 4 του UEFA, με Χριστίδη και QPR, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, πήρε δεύτερες θέσεις, έπαιξε Champions League. Έναντι του ΠΑΟΚ που θα τα κάνει. Για μισό αιώνα πριν, για μισό αιώνα πριν. Και εσύ πότε πήρες πρωτάθλημα, πριν 50 χρόνια. Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Το 76 που πήρες το πρωτάθλημα, τα παιδιά που γεννήθηκαν χοληστερίνη επέξαν τώρα. Άντε, δεν μπράβο. Πειράζει, το πέρασαν κιόλας. Το πέρασες και εσύ πριν 40 χρόνια πριν πρωτάθλημα. Άντε. Α, θα μου απαντήσεις σε κάτι, ρε Κωστή. Για πες. Η Λέστερ που πήρε το πρωτάθλημα, θα ήταν δυνατόν δηλαδή να βγει ένας οπαδός της Λέστερ και να πει η Λέστερ άρα πήρε πρωτάθλημα? Μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Μπορεί να το δηλαδή, πει. Με συγχωρείς. Μπορεί. Ταυτίζεις, μπορεί, φίλε, με συγχωρείς. Ταυτίζεις τη Λέστερ με την ΑΕΚ? Όχι ρε φίλε, δεν το συγκρίνω. Σαν παράδειγμα, η Λέστερ να είναι... πήρε ένα πρωτάθλημα σε όλη την ιστορία της. Ναι, και η ΑΕΚ τι έκανε ρε φίλε, πήρε 4. Η Χουλάρα έγινε και πόσα πρωτάθληματα πήρε? Πού και ως πού. Πόσα πρωτάθληματα πήρε η ΑΕΚ? 3, 2, 1, πόσα έγινε. Φίλε, θα πέσουν να σε πλακώσουν, άστο. Εσύ πόσα πήρες? 4 και 2, 6. Και η ΑΕΚ συνολικά έχει 30 τίτλους. Φύγε, επόμενο. Δεν πάω πουθενά, άκουσε με. Έλα, φύγε, φύγε. Στους 4 του UEFA πήγε η ΑΕΚ. Άιντε! Πριν πόσα χρόνια? Εσύ πρωτάθλημα πριν πόσα χρόνια πήρες? Πριν πόσα χρόνια πήγες? Πρωτάθλημα πριν πόσα χρόνια πήρες? Ρε ας το πρωτάθλημα, πες μου λίγο. Ε! Πριν πόσα χρόνια? Έχει σημασία? Ναι, έχει σημασία σε αυτό που θα πει. Εσύ σε αυτά τα χρόνια που δεν πήρε η ΑΕΚ, τι πήρες? Σε αυτά τα χρόνια που δεν πήρε η ΑΕΚ, τι πήρες εσύ? Που δεν... Άμα απαντήσεις αυτό που σε ρωτάω, θα σε πω. 11 πρωταθλήματα έχει. Η ΑΕΚ, φίλε, έχει 11 πρωταθλήματα. Και 15 κύπελα. Όταν τα φτάσεις. 11, άντε. Όταν τα φτάσεις. 11 πρωταθλήματα και 15 κύπελα. Λίγα είναι. Δεν είναι λίγα. Άμα τα βάλεις σε κέρματα σε τέτοια που έπαιρνε, είναι λίγα, ρε φίλε. Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα και εσύ έχεις 2. Ρε φίλε, χαλάλι. 3, 2, 1, τσάου αντένα που λέει. Ναι, αλλά γιατί. Ζεμπέκικο το έκανες. Γεια, άιντε. Την έκανε την γυριστή. Ναι. Μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, και εσείς. Πού είστε, ρε λουλούδια, τι κάνετε? Λουλούδια, Παναγία. Γρηγόρη, ναι. Είμαι ο Κώστας από το Λεμαίδα, μ' ακούς? Γεια σου, Κωνσταντίνε. Εισηγήσου, ρε φίλε, λίγο κάτι μέσα. Δεν σας ακούμε καθόλου. Εισηγήσου κάτι μέσα με εκεί με τους δικούς σου. Δεν σας ακούμε καθόλου. Πριν από 2-3 γραμμές ο Ουτσένα ήτανε? Ναι. Και από πού ακούω αυτός, ιντερνετικά? Όχι. Δεν γνωρίζω. Α, δεν ξέρω. Μπορεί μέχρι να είναι και κάτοικος Θεσσαλονίκης και να δηλώνει Ούτσενα. Τι άσου. Α, σωστό και αυτό. Άτσα Ούτσενα μέσα στη μαγιά. Λοιπόν, κάντε κάτι, δεν ακούμε, παιδιά. Για την Πτολεμαϊδα. Ναι. Από εκεί, από τα ορυχεία μας παίρνεις τηλέφωνο. Παραδίπλα από εκεί, ναι. Παραδίπλα. Από τα ορυχεία μας παίρνεις τηλέφωνο. Κάνα 2 χιλιόμετρα πιο εδώ.
Μάλιστα. Καλό κουράγιο για εσένα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καταρχήν, Παοξή από Παλίνη. 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 Ράψε, έχω ξαναπάρει δύο φορές τη βραδινή εκπομπή. Δεν ξέρω εκεί με τον Δημητροκάλη και τη Μαργέτη. Ακριβώς, ναι, είσαι ωραίος. Ναι. Να, τα θυμάσαι, είσαι δύναμη. Λοιπόν, τώρα σε πήρα για κάτι πολιτικό όμως, όχι οπαδικό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, θα ρωτήσω τον Κόκκινο. Καταρχήν, Κόκκινε, δέχεσαι κριτική γάμου. Όχι, θα σε κλείσει. Δεν δέχεται. Εγώ τι να πω τώρα, αφού επεμβαίνει ο δίπλα για μένα. Και γίνεται ο μπαμπάς μου. Ραπ, κάτσε λίγο να το ρωτήσω. Εντάξει, να δούμε στην άκρη, έγινε. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Άκουσα, είπατε στην αρχή της εκπομπής, ρε παιδί μου, για τα ΕΣΠΑ που φαγώθηκαν λεφτά, να βγει ο Σαμαράς να πει που πήγαν τα λεφτά κτλ. Κριτική είπες θες να κάνεις. Ορίστε. Ναι. Θα φτάσω στην κριτική. Να πω, ρε παιδί μου, μη το πω έτσι. Θέλω να μου, πει ο Κόκκινος, που θυμάμαι ότι έλεγε ένα καιρό για το χρυσό, για τις 500 σελίδες ότι έχει να βγάλει, τι απέγινε εκείνη η εκπομπή. Έχεις ηχητικό ντοκουμέντο? Ναι, το έχω βρει στο ίντερνετ αρκετές φορές και το έχει πει και ο Ραπτόπουλος. Δικό μου ηχητικό ντοκουμέντο έχεις? Ορίστε. Δικό μου ηχητικό ντοκουμέντο έχεις? Για τις 500 σελίδες, ναι. Έχεις? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ τώρα okay. να το βάλω. Θα το φέρεις αύριο εδώ. Ορίστε. Θα το φέρεις αύριο εδώ. Αθήνα ημέρα, στην Παλίνη, πώς να το φέρω εκεί. Γιατί αυτό που λες δεν υπάρχει. Αυτά είναι λεγόμενα του Ραπτόπουλου. Είπες, έχω 500 σελίδες. Αυτά είναι λεγόμενα του Ραπτόπουλου. Καθόλου του Ραπτόπουλου. Είναι του Ραπτόπουλου, φίλε. Και μετά έκανε την κότα. Αυτά είναι λεγόμενα του. Θυμάμαι ότι είχε πει ο Ραπτόπουλος κιόλας ότι. Και επειδή το είπε ο Ραπτόπουλος, κριτική θες να μου κάνεις. Αυτό το είπε ο Ραπτόπουλος. Συγγνώμη, μη μαλώνετε. Ο Ραπτόπουλος έχει πει για κουμπιά, για ό,τι φαντάζεσαι. Μη μαλώνετε. Τι είναι? Έχουν ακούσει χιλιάδες ακροατές στον Κόκκινο για τις 500 σελίδες. Καλά, καλά. Δεν είσαι ο μόνος. Καλά, οκ. Ναι. Και απλά εγώ ήθελα αυτό, επειδή μου λέει για γιατί το δεν το έκανε. Η κριτική που είναι. Η κριτική που είναι. Γιατί δεν το έκανε, λέει. Η κριτική ποια είναι. Αυτό σε ρωτάει. Η κριτική μου είναι ότι σε κριτικάρω και σου λέω ότι δεν είσαι σωστό γιατί δεν το έκανε. Πες ότι δεν είμαι σωστό. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Ενώ α πούμε πριν έβγαινε για το Σαμαρά και έλεγε να βγει να πει για το έσω που πήγαν τα λεφτά. Εγώ. Εσύ και ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος κάνει καταγγελία, δεν κάνω εγώ καταγγελία. Εγώ καταγγέλω ότι χρήματα. Σε καθάρισε τα λίγο στο μυαλουδάκι. Χρήματα του ΕΣΠΑ. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τα πήρε άνθρωπος του Αντώνη Σαμαρά και ακόμα ψάχνουμε τα λεφτά. Και άμα θέλουν ο κοινοδημοκράτης να βγουν, να του πω εγώ και τα όνομα. Μ' άκουσε εμένα, λέγα του Σαμαρά. Δεν συμφωνείς με αυτό. Έχω αποδείξει εγώ για αυτό το πράγμα. Πώς θα συμφωνήσω? Δεν είπα, κανείς δεν έχει αποδείξει. Γι' αυτό λέμε να βγει ο Σαμαράς να πει αν όντως ισχύει. Εγώ δεν ζητάω κάτι τέτοιο, φίλε. Εγώ ζητάω από το Ραπτόπουλο να τα αποδείξει αυτό που λέει. Α, δηλαδή όχι από το Σαμαρά. Δεν συμφωνείς να βγει ο Σαμαράς να τα πει. Ρε φίλε, και όχι μόνο ο Σαμαράς, έτσι μην είναι στοχοποιημένο. Βρε άνθρωπε, Θεό, τι πίνεις με σημεριά. Και ο Μητσοτάκης και όλοι όσοι πάγα λεφτά. Ρε φίλε, τι πίνεις με σημεριάτικα. Τίποτα. Ρωτάω. Φαντάσου να έπινες. Γεια ρε φίλε. Μα ρωτάω, ρε φίλε. Να ρωτάς, αλλά να ρωτάς πράγματα που ισχύουν. Λοιπόν. Για χρώματα με πολύ υψηλή καλυπτικότητα, διαλέξτε χρώματα εσωτερικών χώρων Vitex Classic, Vitex Eco με την υψηλότερη καλυπτικότητα κατοχής στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με Class 1. Θα τα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λευκό πουκάμισο, συνρός καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι, συγξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων, συν 3 τα ξημερώματα, συν ακατανίκητη νύστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή RAE. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φαλοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος.
σε Τρακαράν. Full Car Service. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Και για τα κάμπριο αυτοκίνητα, το Full Car Service λύνει κάθε πρόβλημα σε περίπτωση σκισίματος της κουκούλας, σε προβλήματα μηχανισμού και σε επισκευές ηλιορροφών. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύοσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύοσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Με μουσική, χορό, ζωγραφική και με πολύ πολύ παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν φαντάζονται οι μικροί μας φίλοι έναν ονειρεμένο κόσμο. Εμείς τον κάνουμε πραγματικότητα με το Kids World. Επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos από 6 έως 21 Οκτωβρίου και διασκεδάστε με θεατρικές παραστάσεις, παιδικά εργαστήρια, ζωγραφική, κατασκευές, μουσική, χορό και πολλά άλλα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Ετοιμαστείτε για το απόλυτο ταξίδι. Ένα ταξίδι που συνδυάζει την αγγλική φινέτσα. Σε σηκωτικά touchdown και συγκρούσεις κράνος με κράνος. Μια ανάπαυλα για τσάινε σφέδα μου. Και με χαρίσματα που κόβουν την ανάσα. Επιφωνήματα θαυμασμού στα μεγαλύτερα πολιτιστικά μνημεία. Oh, this is marvelous. Και έξαλλους πανηγυρισμούς για τον quarterback με τις περισσότερες γιάρδες. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, δεν θέλεις με τίποτα να χάσεις αυτή την εμπειρία. Η Cosmote TV και το Fox Sports σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο και να παρακολουθήσεις από κοντά έναν ανεπανάληπτο αγώνα NFL ανάμεσα στους Cleveland Browns και τους Minnesota Vikings. Στείλε Cosmote TV στο 19129 και μπες στην κλήρωση. Cosmote TV. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Έλεος και από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Tool Plus, μαντάμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα κάρβουνα. Και πού είσαι, φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθους 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πώς πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πώς θα γυρίσετε. Πώς? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave, μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-751-241. Κάθε κλέντη μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά.
Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. Τέσσερα υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά. Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Αυτό είναι. Είναι τα τραγούδια. Γιατί δεν κακό είναι. Μουσική ώρα, ραδιόφωνο είμαστε. Και η μουσική χρειάζεται. Λοιπόν, παρέα με την Hyundai Εσκιάδη Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία προσφέρει το Hyundai i20 με 10.490 ευρώ. Αυτή τη τιμή δεν θα τη βρείτε πουθενά. Όταν λέω πουθενά, πουθενά. Είναι η καλύτερη, είναι η εξυπηρετικότερη και η φθηνότερη όλων. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Από το κέντρο της πόλης τώρα που άνοιξε ο κόμβος 5 λεπτά δρόμος είναι, ή στο 2310-596-596. Με τις βλακίες που λες, εξόριξες, μία από τις πολλές, ναι. Εξόριξες ένα πολύ καλό μου φίλο, mm-hmm. και μία από τις παλιές δόξες του ΠΑΟΚ, ο οποίος ασχολείται, έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα και μοναδικό πράγμα, στο να βγάζει νέα ταλέντα. Λοιπόν, γνωστός ανά το Πανελλήνιο, περισσότερος φίλος του ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Κερμανίδης, με το που άκουσε να λέει ότι δεν βγαίνει τίποτα από τις ακαδημίες. Τι είπε αυτό. Μπήκε είπε μέσα από το τηλέφωνο. Τα ταλέντα. Θα το σπάγε. Τα ταλέντα που βγαίνανε δεκαετία 60, 70, 80 από τις Αλάνες και τα χωριά. Όχι, στις ακαδημίες δεν μπορούν να βγουν για το, και για το λόγο του ότι οι πολλοί μπαμπάδες φέρνουν τους δαμπάνιδες γιους. Πλατυπόδιδες, αργούς. Κάτσε, θα πει ο Πόντιος. Πηγαίνει εκεί με τους άλλους και θα πει ο Πόντιος. Εντάξει, καλά. Χαίρετε κύριε Κερμανίδη. Γεια σας, γεια σας. Χαιρετώ την καλή παρέα που έχετε. Τι καλή παρέα, καλά εδώ με έλεγες να το σκίσεις το φαλάκρο. Αλλά εντάξει, εντάξει, πετάει κάποια πράγματα, κάποιες κουβέντες, ξέρω για ποιο λόγο τα κάνει. Γιατί όχι, πες μου. Τον Κωστή, τον ξέρω πολλά χρόνια, ξέρω τον τύπο του και καλά κάνει, αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι βγάζει το ψωμί του, αλλά από εκεί και πέρα. Αλλά με έλεγε στο τηλέφωνο. Δεν είναι ενημερωμένος. Δεν είναι ενημερωμένος. Γιατί κάθεται μονίμως σε μια καρέκλα. Ναι. Δεν έχει περάσει ποτέ από κάποια ακαδημία, νομίζω. Δεν πρέπει να έχει περάσει ποτέ. Ενώ εγώ, Παναγιώτη. Έχω δει και μάτς. Ενώ εγώ, Παναγιώτη. Εσένα σε έχω δει. Η αλήθεια να πω ότι σε έχω δει. Και όχι μία φορά αλλά και δύο. Αλλά τον Κωστή δεν τον έχω δει. Θάψε τίποτα σουβλάκια στην ακαδημία. Τα Χριστούγεννα. Εγώ στηρίζω όλα τα γήπεδα Σαββατοκύριακα. Περνάω από όλα τα γήπεδα. Δεν τον είδα τον Κωστή. Άρα, Κωστή μου. Τον ενδιαφέρουν οι μεγάλες κατηγορίες. Η εποχή του 60, του 50, του 70 ήταν άλλη εποχή. Με φτωχόπεδα στις Αλάνες, χωρίς προπονητή. Τώρα οι πλούσιοι μπαμπάδες. Αυτοδιδασκούμενοι, κύριε Κωστάκη, αυτοδιδασκούμενα παιδιά και φοβερά ταλέντα και παιχταράδες. Πολύ σωστά. Σήμερα όμως που λείπουν οι Αλάνες, φοβάσαι το παιδί σου να τα αφήσεις ελεύθερα μόνο του να παίξει κάτω. Πρέπει να είσαι από κοντά συνέχεια, μην πάθει τίποτα. Είναι αναγκασμένοι οι γονείς πραγματικά να τα φέρνουν σε ακαδημίες. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ καλές ακαδημίες. Με σωστή λειτουργία, με ένα πνεύμα σωστό, γιατί εντάξει δεν είναι πρωταρχικός στόχος σόν και καλά να γίνει ποδοσφαιριστής το παιδάκι. Αλλά κερδίζει πάρα πολλά άλλα πράγματα στη σημερινή κοινωνία μας που λείπουν. Και γι' αυτό το λόγο εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ακούω δυσάρεστα πράγματα να λένε για ακαδημίες. Γιατί εσείς που δεν γνωρίζετε τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες, δεν τις γνωρίζετε με τίποτα, δεν έχετε και εικόνα και δεν γνωρίζετε το τι γίνεται. Κι όμως γίνεται σε βάθος δουλειά. Τώρα το αν θα γίνει κάποιος ποδοσφαιριστής Κωστή, αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί είναι το θέμα, Παναγιώτη. Εκεί είναι το θέμα. Στο πώς λειτουργεί κάθε ακαδημία, γιατί εσείς το βάζετε όλες στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι έτσι όμως.
Γιατί εγώ για να μιλήσω για εσύ καλά κάνεις και αισθάνεσαι θυμμένος, να με συγχωρείς. Να μιλήσω εγώ για τη δική μας την Ακαδημία. Όχι, δεν αισθάνομαι από το κουσί, δεν αισθάνομαι θυμμένος, γιατί ξέρω τι άνθρωπος είναι. Και γι' αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Εντάξει, σου λέει ο άνθρωπος, το βλέπω πιο αυτά. Εγώ όταν κάνω το ΖΕΚΑ Έλληνα. Εγώ χθες. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, όχι ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορούν δηλαδή 10 ακαδημίες, εγώ σου λέω να βγάλουμε ένα ΖΕΚΑ Έλληνα. Αυτό λέω. Έχει, πώς δεν έχει. Είναι να κάνω εγώ το ΖΕΚΑ Έλληνα. Έχει. Ωραία, άμα έχει. Ξενομανία κοστί, γιατί και εσύ μέσα σε αυτό το σύστημα είσαι. Το ξενομανείς. Το έτοιμο παίκτη και ό,τι να είναι, αρκεί να είναι απ' έξω και ό,τι να είναι, γιατί αυτά έρχονται. Εκεί πρόεδρε, για να κάνουν ισολογισμού. Αυτά θέλετε κι εσείς για να σχολιάζετε, να κάνετε. Δεν προωθείτε με τίποτα τον Έλληνα ταλαντούχο παίκτη. Με τίποτα. Άρα λες τα μίντια, στάσου λίγο. Άρα λες ναι. Και τα μίντια είναι στην ίδια κατάσταση. Ο φίλαθλος. Μα επηρεάζεται ο φίλαθλος. Ο φίλαθλος μπορεί να πάει στο γήπεδο να δει π.χ. κάποιον Έλληνα παίκτη να βγάζει μάτια. Αλλά όταν θα πάει στο σπίτι, θα ακούσει το ραδιόφωνο, θα ακούσει εσένα, θα πάρει αύριο την εφημερίδα, διαβάσει την εφημερίδα, δεν θα πιστεύει στα μάτια του και θα λέει αυτά που άκουσε και που διάβασε. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Άρα αυτό σημαίνει ότι και ο δημοσιογράφος παίζει το σύστημα. Λοιπόν, το παιχνίδι του συστήματος. Αυτό έχετε πει. Καταστρέψει το ποδόσφαιρο, κύριε. Το έχετε καταστρέψει. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Αλλά το έχετε κάνει ένα σοου το ποδόσφαιρο που σήμερα το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη. Βλέπετε, είσαι άδικος εδώ Παναγιώτη. Άστο να πήρε τον εδώ είσαι άδικος. Γιατί άστο να το πει να έχει. Το έχετε κάνει σοου το ποδόσφαιρο. Είσαι άδικος. Δεν ασχολείστε με μπάλα. Μα δεν ασχολείστε με μπάλα. Εντάξει, ο Κωστής πολλές φορές κάνει κάποιες αναλύσεις και εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Παναγιώτη, ειλικρινά. Ειλικρινά. Όταν δεν πουλάει η επιστήμη που λες εσύ, τι να κάνουμε εμείς, για πες μου. Ραδιοφωνικά. Εσείς αυτό κάνετε. Πρέπει να κάνετε. Το πρόγραμμά σας πρέπει να πείτε για το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο μας είναι αυτό. Αυτό που παρουσιάζεται, που φαίνεται. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και κλεισμένων των θυρών. Σήμερα όλοι οι σύλλογοι εύχονται να παίζουν σε κλεισμένων των θυρών. Αυτό διαπιστώνω εγώ προσωπικά. Δεν είδα κανένας να διαμαρτύρεται γιατί είναι. Όταν δεν φροντίζει η ίδια πόδι. Η πολιτεία, ρε Παναγιώτη Κερμανίδη, τι να περιμένουμε. Όταν οι ίδιοι οι θεματοφύλακες, οι μεγαλομέτρικοι των ομάδων, κανένας. Δεν θα προστατεύουν κάτι, την περιουσία τους. Θα σας πω εγώ κάτι. Μιλάτε για ακαδημίες. Εγώ στα 18 χρόνια που λειτουργούμε σαν ακαδημία οι Μπέμπιδες 2000, γι' αυτό λεγόμαστε και έτσι, από το 2000 πάμε για 18 έτος λειτουργίας, όπου πραγματικά έχουμε παρουσιάσει έργο και ούτε θέλω να πενευτώ και ούτε θέλω να πω ονόματα, τα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Σε αυτά τα 18 χρόνια να ερχόταν κάποιος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή κάποιος ο οποίος να πει ελάτε εδώ κύριε εσείς, για να δω πού είστε, πώς λειτουργείτε, προπονητές έχετε με διπλώματα, ποιους παίκτες παρουσιάζει, τι κάνετε. Ξέρετε, αυτή η αδιαφορία είναι απίστευτη. Απίστευτη. Πού καταλήγουμε τώρα δηλαδή, ότι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ο μεγάλος οργανισμός των στοιχημάτων. Ο ΠΑΠ, πώς το λέτε, γιατί εγώ δεν παίζω καθόλου. Έχει κι άλλες εταιρείες. Έχει κι άλλες. Λοιπόν, εγώ μιλάω για αυτό το ΠΑΠ, το οποίο ενισχύει, ακούστε τώρα, ενισχύει ακαδημίες συλλόγων οι οποίοι έχουν παιδάκια. Ναι. Ναι. Και όταν πήγα εγώ να κάνω αίτηση στο να πραγματικά, γιατί η ενίσχυση είναι, ξέρετε, όχι οικονομική, είναι είτε υλική, είτε κάποια προγράμματα, είτε ιατρική κτλ. Τι είπε ο ΠΑΠ λοιπόν τότε. Επειδή δεν έχετε ομάδα ανδρών, δεν μπορούμε σας να σας δεχθούμε. Άρα ξέρετε τι κάνουνε, κύριε Κωστάκη, αυτά να ψάχνετε και αυτά να λέτε. Τι κάνουνε. Ότι αυτοί θέλουνε μια ομάδα, οτιδήποτε να είναι ανδρών, ώστε αυτά που θα δώσουν να πάνε εκεί και όχι στα παιδάκια. Αυτά γίνονται και επί ΣΥΡΙΖΑ τώρα το δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Εγώ τους έχω στείλει μήνυμα, ούτε απάντηση πήρα ούτε τίποτα, με γράψανε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί επειδή δεν έχω ανδρών, συνεργάζομαι με ομάδες όλες στην Ελλάδα, αλλά επειδή δεν έχω ομάδα ανδρών, λέει, δεν μπορούμε εσάς να σας ενισχύσουμε με τίποτα. Τώρα κάθε ταλέντο. Αυτό είναι σωστό, κύριε Κώστα. Όχι. Αυτά πρέπει να ξέρετε και να διαδίδετε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο
Ο Έλληνας ο ποδοσφαιριστής είναι ο καλύτερος στον κόσμο, σας το λέω να ξέρετε. Αυτό το έλεγε και ο Πετρόπουλος. Ο Έλληνας ο ποδοσφαιριστής είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Γεννιέται, έλεγε ο Πετρόπουλος, έλεγε ότι γεννιέται με μια μπάλα στη μασχάλη, έτσι έλεγε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, απλώς δεν τον οδηγούν σε σωστό δρόμο. Δεν τον συμβουλεύουν. Άρα λες και οι δημοσιογράφοι είναι. Παίζουμε το παιχνίδι του συστήματος. Παίζετε, και εσύ είσαι δημοσιογράφος. Είπα, παίζουμε. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα. Για μένα προσωπικά, το λέω προσωπική μου άποψη αυτή, δεν ενισχύει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με τίποτα. Υπάρχει ολόκληρος, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι άθελο αυτό το σύστημα, πώς είναι, αλλά είναι τέτοιο αυτό το σύστημα που δεν βοηθάει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έχω παίκτες που βλέπω, βλέπω παίκτες οι οποίοι αποδεδειγμένα δείχνουν την αξία τους, αλλά σε μηδέν χρόνο εξαφανίζονται. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Συμβόλαια. Να είστε καλά κι εσείς. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Βέβαια, αλλιώς μου τα έλεγε. Πας σε ακαδημίες. Έχω πάει, ναι. Και τι καταλαβαίνεις. Πήγα να δω. Τι πήγες να δεις. Να δω αν έχει κανένα σαν του λόγου σου. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα. Έλα, Κώστα. Έλα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες στο διπλανό σου. Τον παρακαλώ άλλη φορά να μην ειρωνεύετε. Ναι, είναι ήρωνος. Ναι. Κύριε Βουλιώνη, δεν σας ειρωνεύτηκα ποτέ. Δεν λέγεται Βουλιώνης. Κύριε Βουλιώνη, δεν σας λέγεται Βουλιώνης. Γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Ο Κώστας Βουλιώνης, όπως λέει και ο Κερμανίδης ή και ο Κώστας αυτό, εμείς έχουμε παίξει και ποδόσφαιρο σε ομάδες, σε εποχές που δεν πληρώνανε τα παιδάκια για να μάθουν μπάλα. Ναι. Γιατί τώρα τα παιδάκια εδώ στη γειτονιά μου είναι ο Αγγιώρης και Κρίνη και δίνουν 40-50 ευρώ το χρόνο για να παίξουν. Ναι. Και το φτωχαδάκι, ο πατέρας ο φτωχός που δεν έχει λεφτά, πού να το στείλει. Ναι. Αυτές οι ακαδημίες είναι κατά βάση είναι επιχειρήσεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν διαφωνεί κανείς. Ναι, η επαρχία παλιά, η επαρχιβόρος Ελλάδα ήταν μιλούνια τα ταλέντα που ερχόταν και έπαιξαν στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Τώρα ας μου πούνε εμένα ποια ακαδημία έχει βγάλει ένα παίκτη. Έχει ένα παίκτη. Αυτά που λέει ο Κερμανίδης, γιατί να τον προποδοτήσει αφού παίρνει λεφτά από τους γονείς. Γιατί να δεν πρημαδοτήσει τις ακαδημίες αυτές. Και να σου πω, έχει 250 ομάδες η ΕΠΣ και οι περισσότερες λειτουργούν με τις ακαδημίες για να έχουν λεφτά για την πρώτη ομάδα. Δεν κάνουν τι δουλειά να κάνουν. Έστειλε ο Θωμαίδη στο γιο του. Πώς να γίνει ποδοσφαιριστές ο γιος του Θωμαίδη που είναι 80 κιλά ήταν όταν πήγε να παίξει. Το λέω έτσι. Ο γιος πιανού? Του Θωμαίδη, του Κυριάκου. Χοντρός ήτανε. Ναι, δεν μπορούσε το παιδί, τον έστειλε να παίξει μπάλα. Δεν μπορούσε να. Δεν μπορούσε, πρέπει να έχει και το ταλέντο, τα σωματικά προσόντα κτλ. Δεν μου λες τώρα, ο κόκκινος που ηρωνεύτηκε, τι έκανε. Ηρωνεύτηκε το όνομά μου, αλλά. Να του πω και κάτι. Μπορεί να μην το ξέρω. Να πω και κάτι τελευταίο, ότι όσον αφορά ο κόκκινος. Πρέπει λίγο δίπλα σου να μάθει και το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει για να. Εντάξει, μόνο και εμείς που παίξαμε στη Ρεάλ, παίξαμε τώρα. Ο κόκκινος είναι του στοιχήματος πιο πολύ. Είναι εκεί το ταλέντο το μεγάλο. Όχι, δεν είναι. Και να του πω κάτι, ρε Κώστα, εσύ μπορεί να τα θυμάσαι. Αν δύο αθλητικογράφοι, ο ένας δεν βρίσκεται εν ζωή, ο Μακαρίτης ο Τουρώνης και ο Κώστας ο Μπουλώνης, έχουν δώσει συνέντευξη. Στην ΕΚΙΠ και έχει μείνει στην ιστορία. Την έχω την εφημερίδα. Δεν πειράζει. Αλλά όχι να ειρωνεύεται τώρα. Δεν ήξερε, δεν το ήξερε τώρα. Ποιο σα ειρωνεύτηκε, κύριε Βουλιώνη. Μπέρδεψε. Βουλιώνη πάλι το λέει. Ναι. Ποιο σα ειρωνεύτηκε. Εσύ ειρωνεύτηκε ω προ το όνομα. Γιατί να ειρωνευτώ, δηλαδή για ποιο λόγο. Δεν κατάλαβα. Το είπε με έναν τρόπο. Μπουλώνης είναι, δεν υπάρχουν και πολλοί μπουλώνες, μη στεναχωρήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, το να κάνει κάποιος λάθος και να μην γνωρίζει ένα επίθετο, ναι, σημαίνει ότι ειρωνεύεται. Ο τρόπος που είπες δεν άκουσα. Μα δεν άκουσα, δηλαδή το όνομά μου δηλαδή, δεν ακόμα και τώρα πριν το έκανα λάθος. Τι σημαίνει αυτό.
Εντάξει ρε παιδί μου, εσύ λες, να σου πω και σένα πως σε λένε κοκκινίδι. Ω, και αν το πείτε πω... δηλαδή τι σημαίνει, ότι πρέπει να ημερωνεύεται. Δεν κατάλαβα. Ηρωνία είναι αυτό. Σου λέω, εμένα μου φάνηκε ηρωνία. Εγώ θα περίμενα με τέτοια χρόνια που έχετε στο χώρο και με τέτοια καριέρα να το καταλάβετε και να μην πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι μέσα. Όχι, δεν είναι. Τώρα, εντάξει, τώρα ποιος έκανε... Εντάξει, τελείωσε. Θα το λήξουμε. Ναι, πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα μαζί σας τώρα. Τελείωσε, πάει, τελείωσε. Και εσύ ξέρεις, να έπρεπε να ρωτήσεις. Μπέρδεψε τη Γουλιώνη. Έχουμε μια κοπέλα εδώ, τη λένε Λίλα Γουλιώνη. Και την μπέρδεψε. Να γι' αυτό μάλλον. Δεν υπάρχει κάτι μαζί σας, κύριε Κώστα. Δεν υπάρχει κάτι. Πάει, τελείωσε. Ας δεχτώ αυτό το πράγμα. Ας ρωτήσεις και το φίλο σου τον Μακαρίτη, τον αείμνηστο, το σπουδαίο άνθρωπο τον Γιάννη τον Μεσοκορίτη, να σου πει για τον Κώστα τον Βουλώνη. Γενικά για να σου δεν πει. Δεν αμφέβαλα ποτέ ούτε για εσάς, ούτε για τη δουλειά σας, ούτε έχω εκδηλώσει ποτέ. Όχι τη δουλειά μας. Εμείς ήμασταν με το μολύβι στο χέρι και πηγαίναμε στα γήπεδα. Εγώ έπαιξα στο γήπεδο του Κερανού, ο Κώστας μπορεί να έπαιξε στο γήπεδο του Ρησίου, δεν θυμάμαι τώρα. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Να περάσουμε στους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Ωραία. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, θα μας ζητήσει και συγγνώμη. Απλά είναι παρεξήγηση. Παρακαλώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε μου. Να ρωτήσω λίγο. Λες ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ να είναι ο Φερνάντο Σάντος μετά το Μουντιάλ? Έχουν ακουστεί πολλά στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Εγώ σε φημολογίες δεν μπορώ να βασιστώ. Εγώ θα σου πω τι έχω μάθει. Θα σου πω μόνο το εξής. Για να ακούσω. Το ότι διαρρέει κάτι τέτοιο προς τα έξω. Ναι. Σε μια χρονιά που θέλεις να πάρεις πρωτάθλημα και έχεις αλλάξει και προπονητή, είναι η μεγαλύτερη επικοινωνιακή βλακεία που μπορούσε να διαρρεύσει. Ωραίο. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να λες έναν παίκτη ότι σε εκτιμώ, σε πιστεύω, και να μαθαίνει ότι έχεις αγοράσει το καλοκαίρι δύο οι οποίοι παίζουν τη θέση σου. Θα είναι σαν να το λες βλάκα μπροστά του. Ναι. Δηλαδή, όχι ότι δεν θα προσπαθήσει να πάρει πρωτάθλημα, αλλά γιατί να μην του καλλιεργήσεις προσδοκίες για κάτι μεγαλύτερο, να του δώσεις όραμα, ελπίδα για κάτι. Εγώ θα πω το άλλο. Είναι 100% είτε είναι παραπληροφόρηση, όχι. Είτε είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Εγώ δεν θα πω αν είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Λέω ότι και μόνο που βγαίνει προς τα έξω κάτι τέτοιο είναι γεγονός. Είναι έγκλημα. Είναι γεγονός και θα το βγάζουν προς τα έξω. Δεν το βγάζουν γιατί χτυπάνε το πρωτάθλημα και δεν μπορεί ο παίκτης να ξέρει ότι ο προπονητής τους είναι τελειωμένος. Δεν θα έχει ποτέ το σεβασμό του ποδοσφαιριστών. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που δουλεύει για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, όπως ο κάθε ρεπόρτερ, δεν μπορεί να βγει να το πει. Εγώ που δεν δουλεύω για τα συμφέροντα κανενός παρά μόνο του μέσου που μου δίνει το βήμα, μπορώ να το πω. Κατάλαβες ποιο είναι, αν το ξέρω κι εγώ, το ξέρουμε όλοι. Είναι δύσκολο να βγει τώρα ένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και να πει ναι, μιλάνε. Τι λες, εδώ πάμε για πρωτάθλημα. Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι λεπτά. Ως χοντράνθρωποι θα πρέπει να τα προσέξουμε κι εμείς. Ναι. Εγώ βασικά βλέπω ότι η ομάδα μου, είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, ότι έχει λήψεις. Ας πούμε θέλει παίκτες το Γενάρη. Και θα πρότεινα, ας πούμε, θα μ' άρεσε σαν παίκτες, να πάρουμε 2-3 παίκτες από τον Παναθηναϊκό που διαλύεται. Π.χ. Χουλτ, Μολέδο και ένα σέντερφορ. Εσύ τι λες, Κωστή? Εγώ τον Τζάβες θα έπαιρνα. Τα θέλω τα δικά σου. Αν συνάδουν με την τσέπη και την όρεξη του μεγαλομετόχου σου, μπορεί να γίνουν αυτά. Το Τζάβες θα έπαιρνα. Ναι. Και το καλοκαίρι τον Μπέρκα, αφού πούλαγα τον Μπρίγιοβιτς και απαρακάλαγα στο Μουντιάλ, να κάνει ένα γκολ να τον πουλήσω, ορθεί ο Κουτσολιάκος και να θησαυρίσει εδώ. Να πουλήσει 10 εκατομμύρια. Βέβαια. Να είσαι καλά, φίλε. Okay, γεια σου. Να πάρουμε και ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Ό,τι θες. Μάλιστα. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Μια χαρά. ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι, παίρνω για τον άλλον που είπε από πότε η ΑΕΚ έχει μια ΑΕΚΑΡΑ. Ρε φίλε, έλεος. Δηλαδή, αν μπει στη διαδικασία να απαντήσει γι' αυτό, με απογοητεύει πάρα πολύ. Όχι, θα μπορεί να το πει αλλιώς. Εσύ μπορεί να πει από τότε που η ΑΕΚΑΡΑ έγινε ΑΕΚΑΚΙ. Αυτό μπορεί να του πει. Δεν το θέσει σωστά. Η ΑΕΚΑΚΙ με κάνανε καταρχάς. Ναι, δεν ξέρω τι σε κάνανε. Η ΑΕΚΑΡΑ έγινε ΑΕΚΑΚΙ. Έγινε. Όχι από πότε η ΑΕΚ έγινε ΑΕΚΑΡΑ. Η ΑΕΚ ήταν ΑΕΚΑΡΑ και έγινε ΑΕΚΑΚΙ. Αυτό είναι το ναι, σωστό. Α, μπράβο. Τώρα ξανά ΑΕΚΑΡΑ θα γίνει όμως. Θα γίνει, ναι. Σε καλό δρόμο είναι.
Καταρχάς εκείνος που πήρε τηλέφωνο, τι ομάδα είναι, θυμίστε μου. Πάοκ. Τι ομάδα Πάοκ. Θέλει. Εντάξει, μην ασχολείστε. Είναι Παοκτσής. Πάοκ είναι, ναι. Θα μιλήσω Παοκτσής τώρα για μας. Μίλησε. Γιατί απαγορεύεται, τι κάτσε. Τώρα το τραβάς. Όλο κράζουνε. Εγώ παίρνω τηλέφωνο τώρα γιατί εντάξει, πρώτη φορά παίρνω καταρχάς. Από πού παίρνεις τηλέφωνο? Θεσσαλονίκη, Τούμπα. Μπιώτης και έγινε ΑΕΚ από τον πατέρα, από τι? Πατέρας, μέσα στη Φιλαδέλφια. Μεγάλος στη Φιλαδέλφια ή σε πήγε και... Δεν με πήγε, αυτός ήταν εκεί πέρα και με αρρώστησε, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Την πρόλαβε στη Φιλαδέλφια δηλαδή? Όχι φίλε, δυστυχώς. Δεν την πρόλαβε. Μικρός. Κανονικά θα πρέπει να το προλάβω κι αυτό όμως. 17 χρόνος. 18 φίλε. 18. Εντάξει. Και εδώ μεταξύ αναφέρει και τη Λέστερ που δεν έχει καμία σχέση. Και άμα εμείς είμαστε ΑΕΚΑΚΙ επειδή δεν πέσαμε κατηγορία, τώρα μπορείς ακόμα να με θεωρείς ΑΕΚΑΚΙ που ανέβηκα μέσα σε δύο χρονιές. Μπαμπαμ. Επειδή είσαι νεαρός, στην οπαδική κόντρα η οποία υπάρχει ραδιοφωνικά ή ίντερνετικά, μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι, δεν το λέω, δεν το λέω οπαδικά. Απλά είναι ανεξήγητο ρε φίλε. Εσύ έχεις ένα επιχείρημα για να τη λες σε όλους τους οπαδούς. Θα λες, είμαι οπαδός της μοναδικής ελληνικής ομάδας που δεν έχασε σε κανένα παιχνίδι στην πάση των ομίλων στο Champions League. Και ας έφερε σε εξήγητο. Αυτό. Κι άντε γεια ρε πες, τραγουδάτε ό,τι θέλετε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έτσι λέω εγώ. Τι να παίξουμε την εθνική τώρα, λέγε. 7 συν. Το 7 συν δίνει ελάχιστα. Σου το είπα και πριν. Και τι, θα μυρίσω τα δάχτυλά μου. Δύο φράγκα δίνει το 7 συν. Θα μυρίσω τα δάχτυλά μου. Δεν προτιμώ τώρα να παίξουμε ένα 2-0, 3-0. 3-0. 2-0 ή 3-0. 3-0. Ναι. Τι να σε πω, ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Α τα κόστη στο Θερμαϊκό, ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Α σου δώσω ένα σημείο και του φίλου ακροατέ. Για δώσε. Παίξτε διπλό την Χιλή. Πού παίζει η Χιλή? Μέσα στη Βραζιλία. Και πόσο δίνει? 4 φράγκα. Έχει περάσει η Βραζιλία. Παίξτε διπλό Βραζιλία. Χιλή θα... Όλο εξυπνάδες είσαι. Όλο εξυπνάδες είσαι. Αυτό είναι εξυπνάδα. Εξυπνάδες. Έχει λογική αυτό που λέω. Απέτησαν οι οπαδοί της Βραζιλίας να χάσουν για να αποκλειστεί τελείως η Αργεντινή.